Έτσι είπα να βγω αλλιώς σήμερα. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό της χοροχοπήπινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια. Αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, είσαστε καλά, όλα εντάξει. Σας βρίσκω σε καλή κατάσταση, πείτε μου και εμένα να ξέρω δηλαδή τι θα γίνει, γιατί υπάρχει θέμα σήμερα, υπάρχει θέμα. Όλα εντάξει, όλα εντάξει. Εδώ είμαστε, Κωστά Τζαρό στο μικρόφωνο, θα πάμε παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες. Θέλω να είστε λίγο ψύχρεμοι, θέλω να μην χάνετε τον έλεγχο, γιατί είδα και χθες, τι γίνεται ρε παιδιά. Μα τι γίνεται ρε παιδιά, γενικότερα στο διαδίκτυο. Γιατί τόσο μένος ρε παιδιά, γιατί τέτοια λύσα, γιατί τέτοιο, πραγματικά. Υποτίθεται για αυτό που αγαπάμε, έτσι. Υποτίθεται για αυτό που αγαπάμε. Έχουμε πει πάρα πολλά φορές ότι η κριτική αποτελεί μέρος της αγάπης. Η κριτική αποτελεί μέρος της καψούρας. Οκ, κατανοητό. Να υπάρχουν θέματα, να υπάρχει γκρίνια, να υπάρχουν όλα αυτά τα δεχόμαστε. Αλλά τόσο πια ρε παιδιά, χθες δηλαδή πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να θυμίσουμε ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο χορηγός μας. Με ειδικά αυτό το διάστημα LG ιστορίες και σε πλυντήριο και σε ψυγείο και σε ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Εκεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που όλα τα χρόνια ξέρετε ότι σας περιποιούνται, ότι το δίδυμο σας συμπεριφέρεται άψογα, έχετε ό,τι θέλετε από ηλεκτρικό και γι' αυτό και τον προτιμάτε. Φυσικά να πούμε ότι για το κορυφαίο παγωτό στην πόλη πηγαίνει στο Νικολαίδη, αρτοσαχροπλαστία Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237 και 160. Τρία υπέροχα πράγματα και Velvety Bosco και Nana Melia και Παύλοβα και μπισκότο ωραίο και ό,τι θέλετε. Και ψωμάρες φυσικά και καφεδάρες και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα από τον Νικολαίδη. Εννοείται για ψάρι, για φοβερό θαλασσινό, πεντανόστιμα και κλεκτά στο Δικητήριο 214.000 και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, πεντανόστιμα όλα και κλεκτά, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Και φυσικά Τσαντεκίδης αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούρια, να πάτε και να επιλέξετε το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξέρει τι πρέπει να κάνει το δίδυμο Χάρη και Αβράμα ανεβαίνοντας στον δρόμο για το Ωραιόκαστρο, να επιλέξετε το αυτοκίνητο που εσείς γουστάρετε. Και βέβαια το πηγαίνετε και όπου εσείς θέλετε, σε όποιο συνεργείο αγαπάτε, το πηγαίνετε και το ελέγχετε και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, έτσι. Αυτά τώρα. Από χθες προέκυψε ένα ζήτημα, από χθες προέκυψε ένα θέμα πάλι, δηλαδή εκεί που λέμε ότι ησυχάζουμε, εκεί που λέμε ότι ξέρεις τελείωσε η αγωνιστική δράση και τώρα θα πάμε ρε παιδί μου να χτιστεί η νέα ομάδα, ένα ποστάρισμα του Πασχαλάκη έκανε όλο το θέμα άνω κάτω, όλη την κοινωνία. Καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος είναι φίλος μας, okay, μας αρέσει να τον στηρίζουμε και αυτό είναι θεμητό, εντάξει. Όμως, τη στιγμή που έχει τελειώσει μια αποτυχημένη χρονιά, τη στιγμή που ο κόσμος δεν είναι καλά και έχει πιει την πίκρα όλη τη χρονιά με τον μπουρί της σόμπας και με το καλαμάκι, αφήστε λίγο ρε παιδί μου να χαλαρώσει το πράγμα. Αυτό με τα πουσταρίσματα δηλαδή, νομίζεις ότι έτσι προσέφερες ας πούμε βοήθεια ρε Πασχαλάκη στον Βιερίνια. Νομίζω ότι έτσι τον διευκόλυνε σε κάτι. Τι, ας πούμε. Και μάλιστα, όχι απλά με ένα ποστάρισμα, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς εσένα. Γιατί, πώς δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε πόσο εκτιμούμε το Βιερίνια σαν εκπομπή. Εγώ ρε παιδί μου προσωπικά, τον αγαπάμε. Δεν ξεχνάμε αυτά που έχει προσφέρει. Γιατί είδα πάλι μια διάθεση να σκοτώσουμε τα άλογα. Δηλαδή, λύθη. Λες και δεν είναι ο Βιερίνια που μας πήγε στην κορυφή. Λες και δεν είναι ο αρχηγός που μας έκανε όλους πέρσι να κλάψουμε. Λες και δεν είναι αυτός που μπήκε και έφαγε και τα γόνατά του, ας πούμε, για την ομάδα. Τα ξεχνάμε όλα, δηλαδή σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν. Ασχέτως αν θα μείνει ή όχι. Εγώ δεν ξέρω αν θα μείνει.
και δεν είναι κάτι που το εξετάζουμε. Αλλά λέω όμως, είναι δυνατόν, ας πούμε, τόσο πια ρε παιδιά. Και αναρωτιέμαι, τι γίνεται όταν με μία, ας πούμε τι, με μία κακή σεζόν, το ξαναλέω, ασχέτως αν θα μείνει ή όχι. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Βιερίνια. Είναι άσχετο με αυτό. Αλλά φίλε μου Πασχαλάκη, ο ΠΑΟΚ υπήρξε και μετά και συνέχισε να υπάρχει και μετά τον Κούδα και μετά τον Σαράφη και μετά τον Μπαρίδη και μετά τον Τερζανίδη και μετά τον Γερμανίδη και μετά τον Κουερίνο. Συνέχισε να υπάρχει και μετά τον Γκαρσία. Συνέχισε, δεν σταμάτησε να υπάρχει. Άρα είναι λάθος τελείως το ποστάρισμά σου. Καταλαβαίνουμε ότι θες να στηρίξεις τον φίλο σου, τον αρχηγό, ναι, βεβαίως. Εμείς θέλουμε οι παίκτες να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Αλλά όχι όμως βάζοντας τον οποιοδήποτε πάνω από τον ΠΑΟΚ, πάνω από τα 4 γράμματα. Ατόπιμα 100% φίλος. Έτσι, και εγώ πάλι δεν ισοπεδώνω, γιατί είδα και ισοπεδωτικά ποσταρίσματα, υβριστικά. Οκ, δεν ξεχνάμε ότι εσύ είσαι ο τερματοφύλακας των δύο συνεχόμενων double, εσύ πρόσφερε στην ομάδα, βεβαίως ασχέτως που φέτος δεν ήσουν αυτός που έπρεπε, δεν τα ξεχνάμε αυτά, δηλαδή δεν είμαστε αγνώμονες, δεν είμαστε αχάριστοι. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε πόσο και τι έχει προσφέρει ο καθένας στην ομάδα. Αλλά δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα. Αυτό είναι μέγα λάθος, μέγα ατόπιμα. Καταρχήν, ισοπεδώνει, προσβάλλει όλους αυτούς οι οποίοι υπηρέτησαν τη φανέλα, άλλοι είναι ακόμα εδώ, άλλοι έχουν φύγει και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Δεν σταμάτησε ποτέ ο ΠΑΟΚ να υπάρχει, δεν σταμάτησε ποτέ σε κάποιο πρόσωπο, δεν έπαψε να πληθαίνει ο κόσμος του, δεν έπαψε να δυναμώνει η φλόγα που λέγεται ΠΑΟΚ και να στα πέρατα της γης να γίνεται γνωστό το όνομα της ομάδας από το λαό της, από αυτούς που την υπηρετούν, από τους εκάστοτε ποδοσφαιριστές, οκ. Αλλά δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς εσένα, είναι φίλε μεγάλο λάθος. Και ξέρεις αν έχουμε πει καλά πράγματα σαν εκπομπή για σένα και πέρσι και πρόπερσι, έτσι, είναι άσχετα αυτά. Αυτό είναι ένα και το ξεκαθαρίζουμε. ΠΑΟΚ υπήρχε και θα υπάρχει και μετά από τον καθένα σας. Όσο τεράστιος και αν είναι. Ας πάρουμε τον πιο μεγάλο. Ποιος ήταν ο πιο μεγάλος ρε παιδί μου, ο Κούδας. Ναι, υπήρξε ο ΠΑΟΚ και μετά τον Κούδα. Και θα υπάρχει μετά από τον κάθε έναν από σας. Και μετά και από τον Βιερίνια που ξέρουμε πόσο είναι εμβληματικός και πόσο καθοριστικός υπήρξε με την επιστροφή του στο να γυρίσουμε μετά από 33, 34 χρόνια, 32, βάλτε όσα θέλετε, να γυρίσουμε στα δύο double, να γυρίσουμε στα πρωταθλήματα, στο ΑΕ το πρωτάθλημα. Δεν ξεχνάμε τι έχει προσφέρει ο καθένας. Όμως λάθος. Αυτό λοιπόν είναι ένα, το ξεκαθαρίζουμε. Ξέρουμε τι έχει προσφέρει ο Πασχαλάκης, βεβαίως. Εννοείται ότι αναγνωρίζουμε και μεγάλο σεβασμό για τον αρχηγό και επίσης και εδώ βλέπω ισοπεδωτικά πράγματα. Υπάρχει κόσμος που κρύβει, ας πούμε, τόσο μένος. Άλλο η σκληρή κριτική, άμα δεν έχει παίξει ο παίκτης, αλλά δεν είναι ότι ήρθε χθες αυτός και δεν έχει δώσει πράγματα όταν μιλάμε για τον Άντρε. Ασχέτως τι ζήτησε, αν ζήτησε, αν τα βρουν. Δηλαδή εγώ δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια να σκεφτώ. Δηλαδή, ζήτησε λεφτά, άρα ξεχνάω ότι έχει κάνει. Δεν θα τα βρουν. Οκ. Δεν θα τα βρουν. Ή ζητάει πολλά και θα φύγει. Πάλι καλώς. Αλλά αυτό δεν σβήνει όμως τα προηγούμενα χρόνια, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό θέλω να. Τουλάχιστον αυτό θέλω πάντα να σκέφτομαι ως πρώτο. Πριν παρασυρθώ από την τελευταία γεύση, πριν παρασυρθώ από την τελευταία εικόνα, που πιθανόν να είναι άσχημη, να μην είναι αυτή που θέλουμε. Είτε από απόδοση, είτε από την ενέργειά του που την καυτηριάσαμε και είναι απαράδεκτης, να πούμε, οι συμπεριφορές. Απαράδεκτη συμπεριφορά το να μπαίνεις για 15 λεπτά, έτσι, ασχέτως που ναι, σε έχει αφήσει ο προπονητής έξω όλο το διάστημα και δεν σε βάζει να αγωνιστείς, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά
να τα ισοπεδώσουμε, να τα ξεχάσουμε όλα. Ούτε φίλος μου είναι Βιερίνια, ούτε έχω κανένα. Ούτε, και δεν με ενδιαφέρει να ακούω το άλλο για τους μάνατζερ. Ούτε με τους μάνατζερ καμία δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, τίποτα. Από τους μάνατζερ και ποιοι είναι οι μάνατζερ, ούτε καν, δεν με απασχολεί, ας πούμε. Δεν με απασχολεί. Άρα, ένα-ένα τα ξεκαθαρίζω μέσα στο μυαλό μου. Ένα, δεν ξεχνάω τι έχει προσφέρει. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Και εγώ θεωρώ ότι έχει να δώσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Μπορεί όχι με 90 λεπτά, μπορεί όχι σε φουλ ρυθμό, εντάξει, κατανοητό. Αλλά να τα ισοπεδώνουμε όλα και να τον κρεμάμε, ας πούμε, ανάποδα. Και πάλι τώρα ακούω κλίκες αυτά μέσα, άσχημα αποδυτήρια. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει αυτό. Αλήθεια σας λέω, δεν το ξέρω. Και αν χάλασαν αυτό που υπήρχε πέρσι και μέσα στα ποδητήρια έκαναν πάλι κλίκες, φατρίες, οι καλοί, οι κακοί, έτσι, γι' αυτό, τότε απαράδεκτη, τι να πω. Μα πέρσι οδηγηθήκαμε στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα επειδή ήταν όλη μια οικογένεια, μια γροθιά. Θυμηθείτε λίγο τα πλάνα στο ντοκιματέρ η ΑΕΤΙΤΗ. Θυμηθείτε λίγο. Οπότε, ένα λοιπόν, δεν ξεχνάμε τι έχει προσφέρει ο αρχηγός. Αρνούμε εγώ να τα ισοπεδώσω όλα. Εγώ λέω, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει κάνει. Να έχει ζητήσει πολλά λεφτά για να παίξει. Κακός. Εγώ πριν μάθω τι έγινε στις διαπραγματεύσεις, είχα και πάει. Αλλά ρε Βιερίνια, βγες και πες έξω στον κόσμο. Κύριε, ποιος ένας μήνας εννοείται για την ομάδα μου έχει δώσει τα πάντα. Αν έχει ζητήσει αυτά που λέγονται. Αν δεν ισχύει και ισχύει το ότι άλλα του είχαν τάξει και άλλα τελικά του δώσανε, επίσης. Σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν. Εγώ δεν λέω με αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια να συνεχίσει η ομάδα να τον κρατάει εσαΐ, ας πούμε, εκεί να τον βαλσαμώσει. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα χρόνο ακόμα θα μπορούσε. Δεν θα το κάνει, θα φύγει. Μια μεγάλη ομάδα και έναν μεγάλο λαό, νομίζω τουλάχιστον, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω εκ μέρους του κόσμου του ΠΑΟΚ, ποτέ δεν το έκανα, πάντα εξέφραζα την άποψή μου. Άλλοτε συμφωνούσαμε, άλλοτε διαφωνούσαμε. Ούτε θεωρώ ότι είμαι κάποιος να πούμε πιο μάγκας επειδή έχω μικρόφωνο και ότι αυτό που θα πω εγώ ισχύει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μια μεγάλη ομάδα τη χαρακτηρίζει και ο τρόπος που φέρεται στα σύμβολά της. Στους εμβληματικούς της, στους αρχηγούς της. Λεμονόκουπα και τέλος και με στίγμα και όλα αυτή. Και το ξαναλέω, ο τρόπος που μπαίνει μέσα και παίρνει την κάρτα, απαράδεκτος. Ό,τι νεύρα και να είχε, ό,τι δυσαρέσκεια, γουστάρει δεν γουστάρει τον προπονητή, γιατί και αυτό το ακούω, ότι δεν τον γουστάρει τον προπονητή, δεν τον γουστάρουν, άσχετο. Ναι, απαράδεκτος φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνεις, εσύ είσαι αυτός που κούνησε το δάχτυλο στον πρόεδρο, δηλαδή κανένας άλλος δεν σήκωσε ανάστημα. Και τώρα μπαίνεις και επειδή δεν σε έβαλε όλα τα play-off και σου φάνηκε καψόνι, ναι, οκ. Okay. Αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να λέμε, να αποκαθιλώνουμε χαρακτηρισμοί, ύβρις, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που χαρακτηρίζουν έτσι παίχτες του ΠΑΟΚ μέσα στο διαδίκτυο είναι πραγματικά ΠΑΟΚ ή μπαίνουν διάφοροι περίεργοι με ψεύτικα παρατσούκλια, με ψεύτικα να πούμε προσωνύμια για να κάνουν αναμπουμπούλα και να μας οδηγήσουν στην εσωστρέφεια. Λες και γύρω-γύρω δεν έχει θέματα. Έτσι πάλι χθες βγαίνει στη δίκη θέμα ότι όχι απλά στην παιχνίδια αλλά είχα και δωράκια μέσα στην οργάνωση. Παίξε το τάδε μάτς, παίξε το ισοπαλία για να οικονομήσεις. Τα είχαν και δηλαδή δωράκι σε αυτούς που ήταν μέσα στον κόλπο. Πάρε να οικονομήσεις. Και μάλιστα και δίνανε και πρώτο κεφάλαιο άμα κάποιος δεν είχε να παίξει. Φοβερό ας πούμε. Πραγματικά. Και λες ότι, εντάξει, είπαμε, κριτική, σκληρή, εμείς τρελάναμε φέτος και τον προπονητή και τους παίχτες κάθε μέρα, δεν τους αφήσαμε καθόλου στην κριτική. Ούτε λιβανίσαμε κανέναν και το ξαναλέω, ούτε σημαίνει επειδή πριν από καμιά 10 μήνες ή 12 έκαναν αυτά, δεν έπρεπε 5 χρόνια και 10, οκ. Okay. Αλλά δεν θα τους αποθεώνουμε για πάντα, το τώρα βλέπουμε, βεβαίως, δεν διαφωνώ. Αλλά είδα αποσταρίσματα και λέω και πραγματικά σφίχτηκε το στομάχι μου. Ισοπαίδωση. Λες και απέναντι δεν περιμένουμε να δούμε για τα στημένα τι θα γίνει που πρέπει άλλοι να πέσουν στη Β' Εθνική. Λες και
Βλέπουμε τα έσχη που γίνονται τώρα με την αναβολή πάλι. Δηλαδή όλο το κράτος τι έκανε, το χατήρι του Ολυμπιακού που δεν ήθελε να παίξει στη Ριζούπολη. Και βγαίνει και από πάνω ο Γαύρος και γκρινιάζει στα πρωτοσέλιδά του. Ντροπή και τα λοιπά και αυτά και πότε θα σοβαρευτείτε. Και όχι στη Ριζούπολη, όχι τώρα θα πάμε στο ΆΚΑ, θα πάμε 30 Αυγούστου. Δηλαδή έχει γύρω-γύρω τόσα θέματα. Είδαμε την πόλη και μεταξύ μας πραγματικά βγάζουμε μια λύση απίστευτη. Επαναλαμβάνω, δεν έχω δικαίωμα να πω στον καθένα τι θα σκεφτεί. Δεν έχω δικαίωμα να επιβάλλω στον καθένα σκέψου έτσι. Και ούτε λέω, ούτε έχει να κάνει το να μείνει ο Βιερίνια ή να φύγει ο Βιερίνια, αλλά ο τρόπος όμως μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξεχάσαμε τόσο γρήγορα. Και για το Πασχαλάκι και το ποστάρισμα, το ξαναλέω. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς εσένα. Φίλε, καταρχήν δεν μπορείς να ξέρεις, επειδή είσαι εδώ 2-3 χρόνια, τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ρώτα τους ανθρώπους που ασπίρισαν τα μαλλιά τους, που φάγανε τα νιάτα τους, τα μάρμαρα, που δεν έχουν αφήσει πιθαμία απάτη της όλο τον πλανήτη, που έχουν φάει κυνηγητό από το σπίτι τους, από την αστυνομία, δεν είχαν ζωή, που κατέστρεψαν στην ουσία τη ζωή τους όλοι μόνο και μόνο επειδή δεν μπόρεσαν ποτέ να βάλουν κάτι άλλο πάνω από τον ΠΑΟΚ, από την αγάπη τους, την ανιδιοτελή, την καψούρα τους. Έτσι λέω εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Μπορεί. Και να μου πεις τα φίλε, τα βλέπεις πολύ ρομαντικά, δεν... Κακός. Αλλιώς πρέπει να τα σκέφτεσαι. Μπορεί. Δεν ξέρω. Και λέω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με το ποιος θα μείνει, με το ποιος θα φύγει, τι λεφτά θα πάρει. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια. Δεν έχει να κάνει. Δεν και καλά, εγώ πρέπει, θέλω να μείνω Βιερίνια. Είδαμε ας πούμε τις φορές που βάλαμε τις φωνές από το μικρόφωνο για να μείνει ένας ποδοσφαιριστής, όπως ήταν ας πούμε ο Βαρέλα, ότι δεν μας βγήκε σε καλό. Ο Βαρέλα ήταν χάλια όλη τη χρονιά. Λέω τώρα. Ή όταν φωνάζαμε να μείνει ο Κλάους, λες και είχαμε συμφέρον εμείς προσωπικό, ας πούμε, λες και δεν θα τέλειωνε τα λεφτά μας 17 του μηνός, θα τέλειωναν μετά από 5 χρόνια. Ή λες θα οικονομούσαμε. Πάνω απ' όλα είναι τα 4 γράμματα. Και όλοι κάτω από αυτά. Είτε λέγεται Σαββίδης που είναι ο πρώτος μετά τα 4 γράμματα, είτε είναι ο λαός που είναι εκεί ακριβώς μαζί με τα 4 γράμματα, είτε είναι οποιοδήποτε. Πολλό μάλλον δε όταν είναι ποδοσφαιριστές που είναι περαστικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ίσως να ακούγεται λίγο σκληρό το περαστικοί, όμως έτσι είναι ρε παιδιά. Δηλαδή τι να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχονται και φεύγουν. Μεγαλώνουμε και εμείς μαζί τους. Το τώρα τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής στα χρόνια που θα είναι εδώ, αυτό είναι, okay, το γράφει ιστορία. Θα περάσεις και δεν θα κουμπίσεις ποτέ. Θα είσαι ένας Βέρμπλουμ ή θα είσαι ένας Βιερίνια, ένας Γκαρσία. Είναι η ιστεροφημία που λένε. Τι γράφουν, τι λένε. Από το ρήμα φημή που σημαίνει λέω, τι λένε για σένα αφού θα έχεις φύγει. Τώρα από εκεί και πέρα, το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ο προπονητής, αν θα μείνει. Ποιους θα φέρουν για να το στηρίξουν, αν μείνει, όλα αυτά παιδιά, okay, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει και θα τα λέμε κάθε μέρα, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι γρήγορες κινήσεις όσο καμία άλλη φορά. Διότι 30 του μηνός ξεκινάει η προετοιμασία, σήμερα το ημερολόγιο λέει 21, δηλαδή σε 9 ημερούλες, δεν ξέρω το έχετε συνειδητοποιήσει, σε 9 ημερούλες ξεκινάει η προετοιμασία και στις 34 μέρες από σήμερα παίζουμε αγώνα. Σε 34 μέρες από σήμερα. Και όχι έναν οποιοδήποτε αγώνα, έναν αγώνα υψίστης σημασίας. Έναν αγώνα που θα κρίνει εμπολής το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Και αν η ομάδα θα προχωρήσει ή όχι. Διότι με το που θα περάσουμε αυτόν τον έναν αντίπαλο, εγώ λέω ότι η Βικτόρια Πλιζέν μου έχει κολλήσει, okay. Αν περάσουμε αυτόν, είμαστε κατευθείαν ομίλους Europa League.
που πέρσι είδαμε πόσο μας τύχησε. Από κάθε άποψη μας τύχησε. Που δεν ήμασταν στους ομίλους. Και οικονομικοί, και από πρεστής, και από εμπειρίες, και από το πόσο μπορείς να χρησιμοποιείς το ρόστερ σου όταν έχεις τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που γκρινιάζουν όταν δεν παίζουν. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Τα είδαμε. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να είναι στο μυαλό μας είναι να περάσουμε αυτόν τον έναν αντίπαλο στις 26 Αυγούστου και μετά βλέπουμε. Θα υπάρχει όμως το μαξιλαράκι, θα υπάρχει όμως το αποκούμπι. Ότι είμαι στους ομίλους του Europa League, ό,τι και αν κάνω μετά. Μετά παίζω άλλο ένα μονό παιχνίδι. Αν περάσω και αυτόν, πάω και παίζω διπλό και αν περάσω και τον τρίτο αντίπαλο, μπαίνουμε στους ομίλους του Champions League. Σεντόνια και τα συναφή. Όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Έτσι έχει δηλαδή η κατάσταση. Τώρα μέσα σε όλο αυτό το θέμα εννοείται θα υπάρξουν και διαφωνίες, θα υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Απλά μόνο νομίζω ότι είμαι κατά της ισοπαίδωσης. Αυτό εγώ προσωπικά ρε παιδί μου, σαν Κωστής. Εμείς σαν εκπομπή. Το να τον γδάρω τον άλλον τελείως, το να τον κρεμάσω κατ' το κέφαλα, δηλαδή το να τον λούζω με χαρακτηρισμούς ανίποτους, τη στιγμή που πέρσι ήμουνα στο Λευκό Πύργο και πανηγύριζα μαζί του, είτε λέγεται Πασχαλάκης που είπαμε, φέτος είχε μια χρονιά η οποία ήταν επιεικώς μέτρια. Τώρα στο τέλος θυμήθηκε. Και λάθος μεγάλο το δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα. Καταρχήν ποιος είσαι εσύ που θα πεις τι είναι ΠΑΟΚ. Ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι επειδή φοράς τη φανέλα έχεις το δικαίωμα αυτό να δίνεις τον ορισμό του τι είναι ΠΑΟΚ. Εξασφάλισες αυτό το δικαίωμα με κάποιους τίτλους ή με μια τριετή σου παρουσία στην ομάδα. Αλέξανδρε, λάθος, μεγάλο. Στην πρεμούρα σου για να στηρίξεις τον φίλο σου υπέπεσε σε ατόπιμα. Σταματήστε τα ποσταρίσματα ρε παιδιά. Το είπαμε. Όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, αποσυρθείτε για λίγο από αυτό το μαραφέτη. Δηλαδή μόνο ζημιά μπορεί να κάνει. Το λέγαμε και τις προάλλες με τη γυναίκα του Γκαρσία και τους κρεοπόλιδες και κόβω το κρέας και αυτά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως. Και όταν ο κόσμος είναι στεναχωρημένος, πιεσμένος, πικραμένος, τσαντισμένος, οργισμένος, του φταίνε μέχρι και εκφωνητές όπως βλέπετε. Φταίνε τα πάντα. Διότι σου λέει, φέτος όχι απλά μας πικράνατε, όχι απλά μας απογοητεύσατε, όχι απλά μας τσαντίσατε. Γιατί δεν είναι ότι η ομάδα δεν πήγε καλά. Είδε αδιαφορία, είδε έναν οχαδερφισμό, είδε δημοσιοπαλληλίκη, είδε ένα άραγμα, είδε ένα εντάξει μωρέ τώρα. Αυτό είναι που τον τρελαίνει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει την απέτηση να κερδίζουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, μέσα έξω, αίτητα, να είμαστε 15 χρόνια αίτητοι. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει να βλέπει προσπάθεια. Θέλει να βλέπει αυτό που κάνατε στα δύο μάτς, στο ΟΑΚΑ και στο Καραϊσκάκη. Αυτό να βλέπει. Και μπορεί να. Στο ΟΑΚΑ δεν κέρδισε η ομάδα. Σας είπε κανένας γιατί δεν κερδίσατε. Όχι. Άρα λοιπόν, και κλείνω για να πάω στο διάλειμμα, δύο πράγματα. Ένα, σεβασμό σε αυτούς που έχουν προσφέρει και έχουν γράψει ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει αιώνιο γλύψιμο. Αυτό δεν σημαίνει αγιογραφίες. Και μόνιμη αβάντα και λιβάνισμα. Σεβασμό πάνω απ' όλα στα τέσσερα γράμματα τα ιερά. Όλοι είναι κάτω από αυτά. Όλοι είμαστε περαστικοί. Βάζω και εμάς μέσα που είμαστε ραδιόφωνα και ασχολούμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε. Θα έρθουν άλλοι. Όμως τα τέσσερα γράμματα. Ο λαός, το έμβλημα, η ιστορία, οι διαχρονικές αξίες, οι αρχές, η καταγωγή, οι καταβολές. Τα πάντα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία, τη μενταλιτέ, τον πυρήνα αυτής της ομάδας, αυτά παραμένουν. Και εμείς είμαστε κουκίδες όλοι. Όλοι! Περαστικοί! Όλοι. Άρα, το δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα, όχι φίλε. Μεγάλο. Λάθος. Αυτά. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε
για περισσότερα. Καλησπέρα και καλή βράδια. Θα έχουμε τώρα μέχρι την άδεια να συζητήσουμε ωραία πραγματάκια. Θα κάνουμε και εκπομπές που έχουμε υποσχεθεί. Το δεύτερο μέρος για τις ελληνικές ταινίες. Και αφιέρωμα στο Βασίλη. Και αφιέρωμα, πρώτα αφιέρωμα στο Στέλιο. Και ανέκδοτα χρωστάμε και όλα αυτά. Υγεία να έχουμε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε όλες τις στιγμές. Έρχομαι τώρα στις γραμμές που αναβοσβήνουν. Λίγο να ακούσουμε λίγο Βασίλη. Τι αισθάνεσαι για μένα, νιώθουμε άρα και το ίδιο, η αίσθηση, το ίδιο, η αίσθηση, κάτι πιο λίγο. Τι ώρα θα ερχόσουν κανονικά? Αδερφέ μου, τι ώρα θα ερχόσουν, α? Στις 10 και σε κουβάλεις 9 παρά 20, α. Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα όπως βλέπεις, με τον Μαραφέτη. Αδερφέ μου Χρήστο Κιώση, εσύ που τόσα λίγα έχεις πει στο μικρόφωνο και τόσο πολύ σ' αγαπάω, γιατί πάντα είσαι εκεί για μας, φίλε. Να μας καθαρίσεις τα θέματά μας, να μας βοηθήσεις. Σε αδερφός. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Πάμε. Έχει θέμα, έτσι. Χοντρό. Χοντρά. Πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Τι θέμα υπάρχει? Ένα θέμα με τον υπολογιστή, με τα χαλιά. Γι' αυτό σήμερα δεν παίξαμε σήμα έναρξης, γι' αυτό όλο το πρώτο μισάωρο ήμουνα γυμνός ξυπόλυτος χωρίς καλάκι, αλλά εντάξει, αυτά είναι δικά μας. Λοιπόν, παλιά το ραδιόφωνο δεν έπιανε, το τραβούσαμε μια σφαλιάρα και έπαιζε. Έτσι, ε. Ακριβώς. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Έλα, Γιωργάρα μου. Θα σε μαλώσω. Να με μαλώσεις όσο θες. Πόσο σε αγαπώ και πόσο σε εκτιμάω. Βεβαίως. Αλλά να με μαλώσεις, δεν πειράζει. Ας έχουμε διαφωνία. Θα κάνουμε καλό όλοι μας, και εσύ και εγώ και όλοι, να σβήσουμε αυτό το κακό όνειρο, τον εφιέλτη. Και δεν με ασχολούμαστε καθόλου με το τι γίνει και χθες. Ναι. Μας ενδιαφέρει το σήμερα, το αύριο, το μεθαύριο. Δεν διαφωνώ, απλά το πώς συμπεριφερόμαστε στο χθες μας οδηγεί αυτό... στο αύριο. Παλικάρι μου, καλό, αυτό είναι μέσα στο αίμα μας, τελείωσε. Έξι. Εδώ έχουμε κυνηγήσει, εμείς οι παλιοί έχουμε δει πράγματα και θάματα από το συντριβάνι. Γιώργο μου, συγγνώμη λίγο, δεν μιλάω για έλλειψη κριτικής και για λιβάνισμα μόνο, έτσι. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, προσέξτε. Ούτε κάποια γραμμή έχω εγώ, ούτε κάποιο φίλο έχω, ούτε εξυπηρετώ κανένα, το ξέρετε. Απλά είδα πολύ γρήγορα, ξεχάσαμε πράγματα. Πολύ γρήγορα. Σου είπα και άλλη φορά. Πετροβολήσαμε τον Κούθα. Κυνηγήσαμε, ναι, ένα κάρο ποδοσφαιριστές. Ένα κάρο προέδρου, στο Ζαγοράκι. Μέχρι και τον Νιβάτο, τον Σαββίδη, τον κυνηγήσανε. Μετά τη λήξη ενός παιχνιδιού. Αυτοί είμαστε. Ναι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι επιβάλλουν ορισμένους υπόλοιπους, τους θέλουν να κάνουν αυτή τη φασαρία. Αυτά είναι γνωστά. Πότε, ναι, θα καθαρίσουμε αυτούς τους ξύπνιους, οι οποίοι επιβάλλουν μία μάζα να ορμήξουν, να χτυπήσουν ποδοσφαιριστές και προέδρους και να σπάσουν και να κάνουν, πρέπει κάποτε να καθαρίσει. Ας τα ξεχάσουν και πάμε, ναι, τα χρησινά τα γεγονότα που τα έβγαζα μαλλιά. Ναι. Επικίνδυνο το γήπεδο του Απόλλωνα. Τι θέλετε, γύρισε χωρίς κόσμο. Ποιο είναι επικίνδυνο το χορτάρι? Ναι. Όχι, υπάρχουν σύνδεσμοι γύρω, λέει, κοντά, λέει, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Είμαστε καλά, δηλαδή πέστε ξεκάθαρα, κάνει κουμάντο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός διοικεί, ο Ολυμπιακός θα κάνει κουμάντο, ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα. Τι θέλετε και ασχολείστε εσείς, αεξίδες, παουξίδες, παναθηναϊκοί, ναι, αργιανοί. Είναι έσχος αυτό το οποίο άκουσα χθες. Καράβια σε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε? Μία ομάδα στην Ελλάδα να κάνει κουμάντο... Ναι. Γενικά. Φαγωθήκαν, είδες, δεν θέλουμε να παίξουμε στη Ριζούπολη. Τελικά από εδώ, από εκεί, πατούλιδες, αστυνομίες. Καταλάβατε τώρα, ρε παιδιά, ποιος εγώ είναι το κράτος. Εγώ αν ήμουν Μελισσανίδης, σου έλεγα, κύριε, σας κάνω μια πρόταση. Πάμε να παίξουμε στην Τούμπα. Ναι. Πάμε να παίξουμε, ξέρετε, θα έλεγαν, πάπα, εκεί θα μας φάνε ζωντανούς. Ναι. Τι θέλουν, δώστε τώρα, παιδιά. Όπως είπε, κορώνα γράμμα, δώστε, τους τελείωσε. Δώσε το και το κύπελο, τελειώνουμε, να μην γίνεται το παιχνίδι. Βλέπετε όμως τι γίνεται, Γιώργο, βλέπεις τι γίνεται. Στυλώσαν τα πόδια αυτοί, και πρόσεξε, όλη η ιστορία τώρα για κεκλεισμένο το θυρό, δηλαδή, τι λέει η αστυνομία, δεν μπορώ εγώ, γιατί αυτό το πράγμα, κεκλεισμένο το θυρόν.
στη Ριζούπολη, εκεί δηλαδή που είχε έδρα ο Ολυμπιακός παλιά. Δεν τρέπονται. Έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ που κατεβαίνει, εμείς που κατεβαίνουμε και παίζουμε 50 χρόνια στην Αθήνα τους τελικούς, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή ρε παιδιά, τι έπρεπε να κάνουμε τις άλλες χρονιές. Κατάλαβες. Δεν μου λες τα περισσότερα τελικά κυπέλλου που είχαν γίνει, σε ποιανού γήπεδο είχαν γίνει. Γινόταν στο Καραϊσκάκι. Βέβαια. Γιατί δεν γίνει και στη Φιλαδέλφια, γιατί δεν γίνει και στο Παναθηναϊκό, όπως λέγανε το γήπεδο εκείνη την εποχή. Γιατί δεν γίνει και στο Απόλλωνα, γιατί δεν γίνει και του Πανιούνιου στη Νέα Σμύρνη. Έγινε Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Πέσαμε εδώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ναι. Είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει ένα προκριματικό γύρο και ναι, από τον δεύτερο πάει στον τρίτο, μπαίνει ο Μίλης Europa League? Πρόσεξε. Αν περάσουμε τον πρώτο αντίπαλο, 26 Αυγούστου, μονό μάτς, το δεύτερο, League, δηλαδή, πάμε απευθείας Europa League. Ο Μίλος. Αυτό να ξέρεις ότι δεν ίσχυε πέρυσι. Ναι, ναι, δεν ίσχυε. Ισχύει φέτος. Μόνο λόγω κορονοϊού. Φέτος, εφόσον περάσω τον πρώτο αντίπαλο, ακόμα και αν αποκλειστώ από το δεύτερο αντίπαλο, μετά πάω ο Μίλος Europa League απευθείας, χωρίς άλλους αγώνες κτλ. Έτσι. Ναι. Τώρα, πέρασα τον πρώτο. Εντάξει. Ναι. Πέρασα και το δεύτερο. Ναι. Πηγαίνω και παίζω playoffs. Όπως τα λένε, δηλαδή τον διπλό αγώνα που αν τον, ναι, περάσω τον αντίπαλο αυτόν μπαίνει μέσα έξω, μπαίνω στους ομίλους του Champions League. Λοιπόν, τα 5 εκατομμύρια. Είναι η διάζουσα στρατό φέτος, είναι η διάζουσα η κατάσταση. Μη, ναι, συγκρίνεται με άλλες εποχές ή με περσινές περιόδους. Μέχρι πέρυσι, όποια ομάδα αποκλειόταν στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League έμενε εκτός Ευρώπης. Ναι. Εντάξει. Εάν αποκλειώσουν πέρυσι, έμενες εκτός Ευρώπης. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, συνέχισε στο Europa League. Ναι. Αυτό ίσχυε πέρυσι. Ναι, 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 ναι. Προφανώς βεβαίως ίσχυε κάτι βεβαίως διαφορετικό. Βεβαίως. Τα 5 εκατομμύρια που παίρνεις σε περίπτωση αποκλεισμός από το Champions League, τα παίρνεις στο δεύτερο. Μη με ρωτάς για λεφτά. Όχι. Ξέρω ότι κάποια είναι στην αρχή. Γεια σας. Με το καλημέρα σας, νομίζω. Ναι, αυτά είναι ψίχουλα. Είναι στάνταρ. Αλλά παιδιά, τα λεφτά που δίνονται και δίδονται, να το πω έτσι, σε περίπτωση εισόδου της ομάδας στο Champions League στις νίκες, είναι ανίποτα. Άσε, Κωστή, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Είναι ανίποτα, παιδιά. Ας μην... Εγώ τα ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Άξι. Εάν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους του Champions League, με το καλημέρα παίρνει 22 εκατομμύρια ευρώ. Με το γεια σας ήρθαμε. Εντάξει, είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν ξαναμπεί στην ομάδα. Ακόμα και στο Europa League να μπει ο ΠΑΟΚ, ναι, μέσω του Champions League, είναι, ναι, 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το πόσες ομάδες θα συμμετέχουν στους ομίλους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Ναι. Και δεν είναι ότι τα έχει ανάγκη ο Σαββίδης επειδή είναι φτωχός. Είναι ότι το financial fair play σε πιέζει και πρέπει να έχεις έσοδα. Διότι αυτή τη στιγμή έχεις ένα άνοιγμα και πρέπει να διώξεις, ας πούμε, έξι, ναι, ποδοσφαιριστές με μεγάλα συμβόλαια για να, ναι, να κλείσει αυτό το άνοιγμα. Εάν μπεις ο Μίλος Europa League, δύο ποδοσφαιριστές ή ένας ή μία πώληση αρκούν και να μείνουν όλοι. Και πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι. Το θέμα είναι, Κωστή, ότι κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ δεν λειτουργούν φέτος όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Φυσικά. Εγώ όμως ξέρεις, πολλά πρέπει να αλλάξουν, ναι. Ξέρεις τι κρατάω. Κρατάω, φίλε, ότι για να χάσει ο περσινός ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έπρεπε να βγει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία η οποία να αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό σε οτιδήποτε κινείται, αναπνέει, περπατάει και λύσεται γύρω από το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να γίνει κράτος και θα πρέπει να στήσουν μια επιτροπή, ωραία, η οποία θα κινδυνεύει με φυλάκιση για να πέσει ο ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση. Χωρίς, ναι, όλα αυτά, χωρίς όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ υπήρχε πιθανότητα να είναι ακόμα πρώτος, να ξέρεις. Ακόμα και με αυτά τα χάλια, ναι, ναι, συμφωνώ, που έχουμε, συμφωνώ, πάλι μπορεί να ήμασταν πρώτοι ή στην τελική, ναι, ναι, να βγαίναμε δεύτεροι για 5 πόντους, ναι, ναι, ξέρω εγώ, να χάναμε το πρωτάθλημα στο τέλος. Συμφωνώ. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πιο σταθερός. Συμφωνώ. Παρά το ότι εμείς δεν ήμασταν σε καμία περίπτωση αυτή την περίπτωση. Εμείς ήμασταν φέτος αλλοπρόσαλοι, πληρώσαμε τα λάθη μας, ωραία. Αλλά παρόλα αυτά για να πέσουμε, φίλε, δεύτερη, έπρεπε να έρθει ένα ολόκληρο σύστημα και να σε ρίξει, να κάνει πούλινγκ, οικονομικό στραγγαλισμό, δικαστικό, να προωθεί τον αντίπαλό σου, ναι, 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 με διαιτητική έννοια υπέρ του αντιπάλου σου, με επιτροπές, με όλα, ναι, για να βγεις δεύτερος. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό, να σου πω κάτι, Στράτο, γι' αυτό την κούπα της σήκωσε ο Βαγγέλης πρώτος. Έτσι, μπράβο. Ο πρωταγωνιστής, φίλε, της σηκώνει.
Αλλιώς τη δίνουν παντού σε όλες τις χώρες του κόσμου, από τα νησιά Κινάου να πούμε μέχρι. Ο αρχηγός που είναι ο αρχηγός μπροστά, φίλε. Πέρυσι το σηκώσει ο Βιερίνια, έτσι στη Λίβερπουλ να το σηκώσει ο αρχηγός της, στην Μπαρτσελώνα, στη Ρεάλ, παντού σε όλο τον κόσμο. Εδώ το δίνουν στον πρωταγωνιστή, γιατί νιώθουν οι παίκτες ότι αυτός έχει κάνει όλη τη δουλειά, φίλε. Ακριβώς αυτό. Κατάλαβες. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και θυμάσαι τι σου είπα. Η διαφορά μας με τον Ολυμπιακό είναι ότι εμείς το πρωτάθλημα το πήραμε όλοι μαζί. Όλοι, φίλε. Κόσμος, παίκτες, διοίκηση, Σαββίδης. Έτσι. Και την ενώ, ώρα της απονομής, την ώρα της απονομής, την ώρα της απονομής, ο Ιβάν Σαββίδης που θα είχε κάθε δικαίωμα να πάει μπροστά, έκανε τρία βήματα πίσω ήταν, φίλε. Τον φώναξαν οι παίκτες μπροστά μετά. Τρία βήματα πίσω. Αυτός είναι ο πρόεδρός μας. Και δέχομαι ό,τι στραβό θέλετε. Ό,τι στραβό. Όλα τα λάθη. Ό,τι θέλετε. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, και μία κουβέντα για τον προπονητή και να κλείσω. Ναι. Φύγε. Αυτό που... να πω δύο. Τον Μπούλο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Εγώ προσωπικά θέλω να φύγει. Ναι. Το έχω πει, δηλαδή το φωνάζω εδώ και καιρό. Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι. Εάν η διοίκηση αποφασίσει να τον κρατήσει, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να του 100%. Πει από το υπάρχον ρόστερ, πες μου ποιοι θες να φύγουν. Ναι. Στήριξη με πολλούς τρόπους. Να τους ψηλώσει όλους. Ναι. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ντίβες που έχουμε στην ομάδα και πρέπει να έχει παίχτες μικρότερου βεληνικούς από τον ίδιο σε εμβέλεια, έτσι ώστε να μπορεί να τους επιβληθεί και να τους κάνει όμως, να παίζουν. Ναι, αυτό όμως τώρα είναι δηλαδή... Είναι όμως τρόπος αυτός, τέλος πάντων. Δυστυχώς, Κώστα, έτσι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί ο Φερέιρα να μην είναι ο μεγάλος προπονητής, αλλά αν του φέρεις εργαλεία που τον βολεύουν και να παίξουν αυτό που θέλει αυτός χωρίς αμφισβήτηση, να είναι πιστά στρατιωτάκια, να σου δείξει πράγματα. Γιατί και ο Λουτσέσκου μπορεί, ας πούμε, να ήταν μεγαλύτερο βεληνικός λόγω μπαμπά, έτσι. Γιατί και ο Λουτσέσκου δεν είχε κάποια μεγάλη καριέρα πριν αρχίσει με τον ΠΑΟΚ. Και ο Λουτσέσκου δεν ήταν μεγαλύτερο διαμέτρημα από τον Βιερίνια, από τον Ολιβέιρα, από τον Μάτος, από τον... Την προσωπικότητα, ρε φίλε. Την είχε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι. Την είχε. Είχε έναν τρόπο να επιβάλλεται. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι. Να πούμε πάλι μια κουβέντα για τον προπονητή. Στράτο και θα κλείσουμε. Με όλη μας την ψυχή ευχόμαστε να πετύχει ο προπονητής αν μείνει. Αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή... Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, φίλε, και να προοδεύει. Αυτό, ρε φίλε, τώρα θα είναι... Δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι. Ας δηλαδή, είναι στον πάγκο, φίλε, ο... Ακριβώς. Ούτε ποιος θα παίζει, ούτε ποιος θα είναι στο τέρμα, ούτε ποιος θα είναι σε ντερμπάκ, ούτε ποιος θα είναι τιμωρημένος εκτός. Ακριβώς. Πάνω από πρόσωπα. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Στράτε. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, φίλε μου. Είναι σημαντικό, γιατί πραγματικά οι πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολλές με αυτόν τον προπονητή, αλλά πραγματικά δέχομαι ότι αυτό που θα μπορούσε να εκλείψει, αν μπορεί να εκλείψει, και συμφωνώ απόλυτα με ό,τι υπόθηκε, είναι η νοοτροπία που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Όταν αντιμετωπίζει ένας προπονητής τέτοιου είδους, που είναι λογική βέβαια, γιατί ο Πασχαλάκης, ο Βιερίνια και οι υπόλοιποι, παλέψανε και είχαν βιώματα όλοι μαζί. Φυσικά. Είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Ο ένας πρέπει να υπερασπιστεί τον άλλον. Μα αυτό που κάποιοι λένε κλίκα, έτσι, με αρνητικό πρόσημο φυσικά και με τελείως αρνητική έννοια. Άλλος μπορεί να το πει οι παλαιοί, οι άνθρωποι οι οποίοι μαζί τράβηξαν όλο το λούκι, επέστρεψαν από ένα κλεμμένο πρωτάθλημα, κατάφεραν να σφίξουν τα δόντια, να ξεπεράσουν τραυματισμούς, αντικσότητες και να πάρουν ένα ήττο πρωτάθλημα. Είναι φυσικό να έχουν οι παλαιοί μεταξύ τους σχέσεις. Και υπήρχαν πριν έρθει ο προπονητής. Άρα, τώρα το πώς θα το χαρακτηρίσεις, και αν αυτό εσύ θες να το χαρακτηρίσεις, ας πούμε, κλίκα ή κάνετε κουμάντο και τέτοια, φυσικά εννοείται δεν πρέπει να κάνουν κουμάντο οι ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, έτσι. Αυτά είναι, νομίζω, λέμε τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι το βασικό που είπα. Ήταν πριν από αυτόν. Και πάντα ένας νέος καινούριος προπονητής, όταν λέμε καινούριος, που έρχεται μετά από τους παίκτες, θέλει ένα χρονικό διάστημα ή να επιβληθεί, γιατί ο προπονητής είναι απαραίτητο να επιβληθεί. Είναι ο διευθυντής. Είναι αυτός που πρέπει να κάνει το κουμάντο. Ναι. Που θα γίνει. Ναι. Αν λοιπόν υπάρχει μια ομάδα παικτών που θα φέρει αντίδραση ή αντίσταση, όταν πει εσύ θα κάτσεις στον πάγκο, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Ναι. Γιατί αυτοί οι παίκτες, ο κάθε παίκτης, νομίζει
ότι πάντα μπορεί να είναι αυτό που είναι. Δεν είναι πάντα όμως, κάποια ώρα... Ναι, φίλε, μια στιγμή λίγο. Έτσι. Άλλο ευγνωμονούμε και αναγνωρίζουμε αυτά που έχεις κάνει. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Άλλο αυτό και άλλο εσαΐ έχει στη θέση του βασικού. Και, πουθενά δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Εδώ κάθισαν κάποια στιγμή. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, φιλάρετε. Δεν έκανε σκόντο ούτε στον Μπελέ, ούτε στον Μαραντόνα, να πούμε ούτε στον George Best, ούτε σε κανέναν. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο παίχτης. Περνά τα χρόνια και δεν μπορεί να είσαι εσάι βασικός. Δεν έτσι. Είναι εύκολο να το καταλάβει. Ναι, όμως είναι ένα θέμα αυτό. Κάτσε λίγο. Δηλαδή... Ξέρεις πως το είδα στον εαυτό μου. Όταν κατάλαβα ότι αυτά που διαβάζω όταν αγοράζεις ένα προϊόν, ρε λέω, μίκριναν τα γράμματα. Γιατί τα μίκριναν και δεν τα βλέπω. Κατάλαβες. Έτσι. Δεν γίνεται. Λέγεται πρεσβειοποία. Τι. Πρεσβειοποία. Γεια σου, φιλάρετε μου. Είναι ότι στην αρχή διαπίστωσε ότι μίκριναν τα γράμματα οι άλλοι. Όχι ότι φταίνουν τα χρόνια. Ότι φταίνουν οι άλλοι που έχουν μικρύνει τα γράμματα. Ρε παλιοχαρακτήρες, γιατί μικρύναν τα γράμματα και δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με κάθε έναν. Και επειδή νομίζει ότι μπορεί να είναι αυτό που είναι και ότι οι άλλοι δεν παίζουν καλά και δεν μπορεί να αποδώσει η ομάδα, δεν δέχεται εύκολα. Αλλά καλό είναι, όπως ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε στραβά για να ισιώσει, να γίνει αποδεκτό πλέον από την ίδια τη διοίκηση, να πει παιδιά, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Κανονίστε την πορεία σας. Φυσικά. Όποιος θέλει να μείνει. Μα... Όποιος δεν θέλει να σηκωθεί να φύγει. Φιλάρετε μου, είναι πολύ λεπτές οι διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, αναγνώριση, ευγνωμοσύνη αιώνια για αυτό που έκαναν οι παίκτες. Ναι. Ρόλος του προπονητή. Είτε είναι αυτός, είτε όχι. Δηλαδή, κουμάντο δεν κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Κάνει ο προπονητής στην ομάδα. Πέρσι δεν έκαναν οι παίκτες κουμάντο. Έκανε ο Λουτσέσκου κουμάντο στο αγωνιστικό του. Άφησε έξω, άφησε την Ντίβα, το center for, ενώ έβαζε γκολ. Τον άφησε στον πάγκο για να στρώσει χαρακτήρα και να γίνει συμμετοχικός. Άφησε τον Μπρίγιοβιτς στον πάγκο, έτσι, που ήταν η πριμαντόνα της ομάδας, έτσι. Ο παίζουν όλοι για μένα. Ο Ταπαστελόνο δεν είναι ότι δεν έβαζε γκολ, τα έβαζε, αλλά ήθελε από αυτόν να βάλει περισσότερο συμμετοχικότητα στο παιχνίδι του. Οι γραμμές λοιπόν, οι λεπτές, τι έχει προσφέρει ο παίχτης, τι μπορεί να προσφέρει, ποιος είναι ο ρόλος του προέδρου, ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή. Αυτά όλα πρέπει να είναι διακριτές οι γραμμές. Τι κάνει ο γιατρός, τι κάνει ο γυμναστής, τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές, πού τελειώνει η αρμοδιότητά του, πού αρχίζει το άλλο. Όταν αυτά μπαίνουν, αρχίζει, είναι σαν τα χωράφια να πλημμυρίσουν και να χαθούν, φίλε, οι γραμμές που χωρίζουν το χωράφι του καθενός. Μετά υπάρχει πλημμύρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, όποιος δεν το άκουσε ή το άκουσε από το 18 λεπτό μέχρι το 22, μέσα σε 4 λεπτά, ο κύριος Κούγιας έκανε 3 διαφορετικές... Κολοτούμπες. Εντελώς. Ο το μείον 7 πήγε στον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και μετά στο ότι θα αθωωθεί. Ναι. Αυτό έγινε στα μαγικά εδώ. 4 λεπτά, ναι, από το 18 μέχρι το 21. Εδώ. Και αυτά. Θέλω να πω, ναι, όποιος μπορεί και να το δημιουργήσει, αν μπορεί, θα είναι πολύ όμορφο, να βάλει τον πρόεδρο εκεί στο Πειραιά να σηκώνει το κύπελο, ναι, και να ακούγεται η φωνή του Καραπαπά και του... Ναι. Στημένο! Το στημένο! Έτσι. Φιλιά! Γεια σου, φιλάρετε! Γεια! Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα, συγγνώμη που περιμένατε, ναι! Ναι! Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Μου. Αρχικά σε αυτό που είπε ο Στράτος, ότι φέτος ισχύει μόνο αν περάσει το δεύτερο προκριματικό για περνάς από τις ομίλους, δεν έχει ξανασυμβεί. Ισχύει εδώ και χρόνια. Αν θυμάσαι, όταν αποκλείσαμε τη Βασιλεία, ναι, περάσαμε απευθείας στους ομίλους και δεν μας ενδιέφερε ανεξαρτήτως τι θα γίνει με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Για το Europa λες, για το Europa. Ναι, 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 ναι. Μόλις περνάς το δεύτερο προκριματικό, ανεξαρτήτως το τι θα κάνεις μετά. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει αν είσαι δεύτερος και παίζεις προκριματικά Champions League. Ναι. Σου λέει ότι αν δεν περάσεις εδώ, έτσι, απευθείας... Αυτό συνέβη όταν αποκλείσαμε τη Βασιλεία. Είχαμε, ναι, 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 προσταλήσει τους ομίλους του Europa League. Του Europa League. Που νομίζω ότι πέρσι που χάσαμε αυτούς τους ομίλους, καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να τους υποτιμάμε, γιατί κάποια χρόνια φτάσαμε και σε αυτό το σημείο να λέμε έλα μωρέ, στο Europa λες και παίζαμε κάθε χρόνο ανελιπώς στο Champions League. Όχι, δεν είναι ότι παίζαμε κάθε χρόνο, λες και το κατακτούσαμε το Europa. Ακριβώς. Το κατακτούσαμε, θέλω να πω, ναι.
Πάντως να ξέρεις, κύριε Φιλάρετε, ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με υποβιβασμό και μείον 7 βαθμούς, ναι. Όντας αθώος. Γι' αυτό το είπε ο κύριος Κούγιας, θα ήξερε. ήξερε ότι παρόλο που θα είναι αθώος, θα τιμωρηθεί και με υποβιβασμό και με μείον 7. Γι' αυτό δεν έκανε κολοτούμπα. Ο άνθρωπος είναι πάντα σταθερός στις απόψεις και δεν τις αλλάζει ποτέ πάνω από 12 φορές σε μια κουβέντα. Εξακολουθώ, επίτρεψε μου Χρήστο, να τηρώ απαρέγκλιτα αυτό που έχω πει για τον Κούγια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω τις δηλώσεις του, είτε είναι ευνοϊκές για μας και αποθεωτικές, είτε μας κατακεραυνώνει, μας λασπώνει, μας κατηγορεί. Ακόμα και αν μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, έτσι που πρέπει να πω και επίσης, γιατί είδα, ας πούμε, και από κάποιους μια δυσαρέσκεια, παιδιά, είναι ραδιόφωνο. Και φυσικά και θα φιλοξενηθούν και γνώμες και απόψεις. Δεν βγήκε έτσι, δεν βγήκε στην εκπομπή μας, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να τον βγάλω καλεσμένο. Αλλά οι εκπομπές, οι υπόλοιπες, έχουν δικαίωμα να φιλοξενούν όποιον θέλουν. Έτσι. Θες να ακούς, καλώς. Δεν θες, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Απλά προστή μου είναι το θέμα ότι κάποιο διοικητικό στέλεχος, το οποίο είναι και πολύ σημαίνον για τον ΠΑΟΚ, είναι υποχρεωμένος στον Κούγια. Γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους που οι δύο ποδοσφαιριστές πήγαν στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και δεν αντιδράει η ΠΑΟΚ τόσο δυνατά. Και δεν μιλάω για τα διοικητικά στελέχη, τον Ιβάν και τον Γιώργο Σαββίδη. Άλλο στέλεχος είναι, το οποίο αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό τι υποχρεώσεις έχει έναντι του Αλέξη Κούγια. Ο τρόπος που μίλησε, συμπεριφέρθηκε, επικοινώνησε εις βάρος του ΠΑΟΚ ο Κούγιας φέτος ήταν. Όχι απλά. Κατά του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Αυτός είναι ο άξονας ο οποίος. Ουσιαστικά συνέχεια, τον συνέχεια. Και δρέως αυτή την πεποίθηση. Όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω καν, νομίζω ότι το καλύτερο που έχω να κάνω, ίσως και αυτό που τον ενοχλεί και περισσότερο, είναι να μην ασχολούμαι. Εγώ προσωπικά σαν Κωστής. Εκτιμώ. Θα βρει τον τρόπο για να. Τι, να βγει. Να βγει στην εκπομπή. Θα βγει στην εκπομπή σαν ακροατής. Θα σου πω. Μα θυμάσαι τι είχε γίνει. Πέρσι. Λοιπόν, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό το δικαίωμα, εκτιμώ το τι έχει κάνει σαν νομικός, αλλά σαν ποδοσφαιρικός παράγοντας, για μένα, δεν ούτε καν, δεν θέλω καν, ρε παιδί μου. Εγώ μπορώ να μην εκτιμώ και το τι έχει κάνει σαν νομικός. Εντάξει, βεβαίως. Okay. Ναι, θα μου το επιτρέψεις. κάτι τελευταίο, Κωστή μου, για το θέμα του προπονητή. Ναι. Ελπίζω, μόνο αυτό θα πω, να μην μένει ο προπονητής επειδή η διοίκηση θεωρεί ότι δεν έκανε όλα όσα έπρεπε για να τον στηρίξει. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να μένει σε μια σχέση αποτύψεις. Ναι, γιατί θεωρεί ότι όλα τα πράγματα τα οποία έκανε δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να στηρίξει ένα προπονητή, τον οποίο στέλνει πάρα πολλά χρήματα. Σωστό. Και δεν του έδωσε όλα τα εχέγγυα και την προστασία την οποία χρειαζόταν η ομάδα για να πετύχει. Ναι, ή να μένει επειδή δεν προλαβαίνουμε άλλον. Καθαρά λόγω χρονικής, ας πούμε, βιασύνης και στενότητας. Αυτό είναι ακόμη ένα λάθος κοντά στο λάθος. Και κάτι τελευταίο, ασχέτως αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ ή αν θα φύγει, είμαι πεπισμένος, αν έχει διάθεση να γίνει μεγάλος προπονητής, ότι μετά από αυτή τη σεζόν ο Φερέιρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει καλύτερος. Χειρότερος λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι, παιδί μου, σαν ένας μαθητευόμενος γιατρός να κάνει το αγροτικό του, ας πούμε, λέμε, στην καρδίτσα και μετά να τον παίρνουν και να κάνει 10 χρόνια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω. Αυτό. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και μετά από αυτή τη χρονιά, με όλα όσα έχουν εξελιχθεί στον ΠΑΟΚ, να βελτιωθεί και ως προπονητής και ως άνθρωπος και ως χαρακτήρας, δεν θα κάνει καριέρα ποτέ. Μου είπε κάποιος εχθές, πολύ σοφά, παλαιός. Λέει, είναι σαν να κάνει μία χρονιά 100 μέτρα και άλμα εις μήκος φορώντας γυλαίκα με βάρη και τώρα λέει απλά θα βγάλει τα βάρη. Τι να πω, λέει, άμα πέσει λέει και σκοντάψει πάλι χωρίς να έχει λέει τα βάρη επάνω του, δεν θα πρέπει λέει να γίνει πιο γρήγορος. Λέω, ωραία το σκέφτεις, πολύ απλοϊκά και μάλιστα του είπα θα το πω το παράδειγμα στο ραδιόφωνο. Εμείς, έτσι, και, έτσι νομίζω, εμείς και νομίζω ότι συμφωνούμε οι περισσότεροι. Πραγματικά θέλουμε να πετύχει. Αν μείνει ο άνθρωπος αυτός, αν μείνει, έτσι, θέλουμε να πετύχει με όλη μας την ψυχή και να βγούμε μετά να πούμε διαψευστήκαμε που είχαμε αμφιβολίες, γιατί τις αμφιβολίες μας τις έχουμε όλοι. Ακόμα και αυτοί που το στηρίζουν ξέρουν ότι φέτος δεν μας έδειξε πράγματα παρά ελάχιστα. Με αυτά που μας έχει δείξει λοιπόν μέχρι τώρα Χρήστο, είμαστε πάρα πολύ δύσπιστοι και επιφυλακτικοί.
Okay. Για να μην θέλουμε να πετύχει 20, δεν έχουμε εικόνα κοντά στην Σταμόνα ή στο, στην Πράγκα. Ρε, θα κάνουμε να τα χωρίσουμε, οπότε κοίταξε, θέλουμε Χριστό, να πετύχει για να πετύχει και η ομάδα μας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το εγώ του το βάζει, ρε παιδί μου, μπροστά απ' όλα. Εγώ είχα πει για αυτόν έτσι, εγώ εκείνο. Παιδιά, πάνω απ' όλα είναι τα 4 γράμματα. Όλοι έχουμε συμπάθειες ή αντιπάθειες, αλλά να μην γίνεται αιμονία αυτό το πράγμα. Με τον Βιερίνια, με τον Μπασχαλάκη, με τον, ξέρω εγώ, με τον Μάτος, με τον οποιοδήποτε, κατάλαβες. Έτσι. Με τους πάντες, ρε παιδιά, με τους πάντες. Έγινε, Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωστή μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ, αυτές τις 4 γραμμές. Ναι. Εδώ έπεσε. Πάμε εδώ. Και εδώ, ποιο να δούμε. Ναι. Έλα. Τρεις έριξες, φίλε. Συγκλονιστικός. Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Καλώς το παιδί. Από τον Άγιο Θεράποντα. Καλώς στη γειτονιά μου. Δύο βήματα είμαστε, φίλε, να ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Αφού τα είπαμε και την προηγούμενη Μπράβο. Φορά. Εκεί στο Προάβλιο έχουμε κάνει φοβερά μονά. Έτσι, φοβερές στο Προάβλιο, στον Άγιο Θεράποντα. Έτσι. Και δίπλα μετά στο γιώτη για γύρω. Χλάτς, δίπλα. Α, μπράβο. Ο καλύτερος γύρος. Μαοξάκη, άρρωστο και φίλος 30 χρόνια. Κάνει κλειστό είναι τώρα, πέρασε ανακαίνιση, είχε, είδα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Για πες λοιπόν, Γιώργο, τι θέλεις. Λοιπόν, συμφωνώ με όλα αυτά που είπες. Ο Πασχαλάκης, αν ήθελε να πει κάτι καλό για τον Βιερίνια, μπορούσε να το πει με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Και όχι να πει για, ότι δεν ο Βιερίνια δεν είναι... ότι δεν υπάρχει ο Βιερίνια δεν υπάρχει ΠΑΟ. Μα εκεί είναι το λάθος. Ο ΠΑΟ το... είναι ΠΑΟ. Ναι, ναι. Μα αυτό είπαμε, Γιώργο, δεν είπαμε ότι κακό στηρίζει το συμπαίκτη του. Δηλαδή, τι θέλουμε τελικά, οι παίκτες να είναι σκοτωμένοι μεταξύ τους. Όχι, γιατί όχι. Θέλουμε να, είναι, αυτό... θέλουμε να είναι μια παρέα και μια οικογένεια, βεβαίως. Αλλά γι' αυτό όχι... είπα και... ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι μπορούσε να το στηρίξει με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Να πει κάποια άλλα, ναι. Να μιλήσει κάπως διαφορετικά. Ναι, ναι. Εκτός κι αν το ποστάρισμα είναι μπηχτή για τον προπονητή. Ότι ξέρεις κάτι, δεν τον σεβάστηκες, τον άφησες στα play-offs τελείως απ' έξω και τον έβαλες να παίξει δεξί στόπερ για 12 λεπτά. Δεν σεβάστηκες την ιστορία του. Εγώ πιστεύω 99% ότι αυτό είναι. Ναι, αλλά άλλο αυτό, άλλο το δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα. Ναι. Έτσι, δηλαδή... αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσε να πει. Ναι. Θα μπορούσε να γράψει σεβασμός στους εμβληματικούς. Α, δύο λέξεις, τρεις. Α, μπράβο, αυτό. Έτσι, αυτό σεβασμός αυτό. Στη ζωντανή ιστορία. Αυτό, έτσι. Παράδειγμα, ας μην ξεχνούν αυτοί που ήρθαν μετά τι έχουν κάποιοι κάνει πριν. Να, είπαμε κάτι άσχημο, κατάλαβες. Όχι. Δηλαδή, λες και αυτό που τίποτα. Θες. Και άσε το λες δεν... και αυτό που θες. Ρε παιδί μου, το και δεν υπάρχει. Προσβάλλεις την ομάδα. Ποιος από όλους εμάς, αυτό σε ένα μηδέν μπορεί να μου πεις και θα έχεις δίκιο, ποιος από όλους εμάς έχει δικαίωμα να πει τι είναι ΠΑΟΚ. Κανένας μας, φίλε. Κανένας μας. Μόνο ξέρεις ποιος. Ο λαός, φίλε, ο ανώνυμος οπαδός, αυτός ναι, που δεν ξέρουμε το ονοματεπώνυμό του, που έχει φάει τη βροχή, που έχει φάει το τούβλο στο κεφάλι, που έχει φάει τα λεφτά του για να πάει να δει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Καραμπάχ, αυτός ο οποίος δεν κοιμήθηκε τη νύχτα, αυτός ο οποίος μάλωσε με τη γυναίκα του ή δεν έπαιξε με το παιδί του, αυτός ο οποίος δεν πήρε καινούριο παντελόνι ή παπούτσι για να πάρει διαρκείας και να στηρίξει την εποχή της φτώχειας, αυτός, φίλε, μπορεί να μου πει τι είναι ΠΑΟΚ. Ο Παπούλης, ο Μπαρμπασάβας που έφυγε με τον καημό, έτσι, ο Συντριβανίσιος που δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει ακόμα και άφησε την υγεία του να τη χαλάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο οποίος έχει ξεριζωθεί και ήρθε και έφτιαξε μια ομάδα από το μηδέν, ο Φάλιος Λόρος με τις αλυσμόνιδες πατρίδες, αυτοί λοιπόν μπορεί να, ίσως να μπορούν να πούν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά ένας που ήρθε για 2 χρόνια και να φύγει, λυπάμαι. Έτσι το βλέπω εγώ, παιδιά. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ό,τι θέλεις. Μας κατηγορούσαν για τα δελτία υγείας. Ναι. Και ένα παραπάνω λόγω κορονοϊού. Λόγω του κορονοϊού, έτσι. Είδες τι έγινε. Τι έγινε. Είδες τι έγινε στη ΚΕΣΑ. Του Ολυμπιακού. Η ανοσία της Βαγγέλης. Ναι. Το ξέρεις το ανοσία της Αγγέλης. Ναι. Υπάρχει η ανοσία της Βαγγέλης και υπάρχει και η ανοησία της Βαγγέλης. Ναι. Αυτό είναι. Αν εμείς πρέπει να φάμε μείον 7, αυτοί πρέπει να φάνε μείον 27 και να υποβιβαστούν. Ναι, ναι. Πού είναι ο Αβγιανάκης, κύριε Playmobil. Ναι. Πού είναι αυτό, χάθηκε, δεν είπες τίποτα. Τίποτα. Δεν είχες. Ούτε ο Άρης είπε τίποτα. Τίποτα, φίλε, τι να πει. Ούτε ρε, ο Άρης, κανένα. Τι να πούνε. Κανένα. Τι να πούνε.
Έγινε, Γιωργάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να σε καλά. Τα λέμε, να καλά. Θα γεια σου, φιλαράκι μου, βεβαίως, εδώ είμαστε. Γεια σου. Μέχρι 31 θα κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση. Αυτή η μία γραμμή και να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κάραγιαν. Πεθάνει. Τι, ανοησία της Βαγγέλης? Όχι. Τι? Πολύ ωραία θα τα έλεγε ο Γιώργος από τον Έλα, μίλα! Άντε! Πάμε! Τι άλλο λέει, ήθελα να πω. Όχι μόνο να Ευχαριστώ πολύ, Κάραγιαν. Θα τα πούμε, θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια! Τον έκλεισα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Σου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε και σήμερα για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμου, όπου και να βρίσκεστε. Είτε είστε εδώ από κάτω στη Λέω του Σοφού γωνία με φράγκον, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης μέσα από τον Μπλιμπλίκι, μέσα από το Ιντερνέδιο. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο Ζουμουσού, ελάτε στους αθλητήριους. Εδώ θα πάμε. Μέχρι 31 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπές, Χρήστο, που ρωτάς. Πάμε στις γραμμές που περιμένετε. Να πω μπαμπαμ ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, καταπληκτικά πεντανόστιμα εκλεκτά. 705-750 τελιβεριά και με χώρο δίπλα άπλα τώρα. Και όλα καλοψημένα, όλα φρεσκότατα. Όταν θα πάτε εκεί θα κολλήσετε, δεν θέλετε να πάτε πουθενά άλλου. Γι' αυτό λέγεται Λαδόκολα. Φυσικά Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Μεγάλοι άρχονται στην Τέντα. Αυτοί είναι οι Τεντάρχες. Και ανατολικά 430-011. Και δυτικά άγνωστοι στρατιώτες ανεβαίνοντας στην Πολύχνη. Και στη Χαλκιδική. Και όπου γουστάρετε και όπου θέλετε. Τέντα Χόμ. Και βέβαια στα κλιματιστικά, στον κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση, Κλιμάρτ. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει, αυτός σας περνάει το μαραφέτη. Είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε εμπορικό κέντρο, είτε στο σπίτι. Κλιμάρτ, γραβιά και αδελφών γωνία. Μπείτε και στο κλιμάρτ.gr. Κώστας και ο Σες, Ντάικιν και όχι μόνο, 917-646. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε, πάμε. Ναι, γεια σας. Πάρα πολύ ωραίος και περιεκτικός. Πάμε εδώ στον επόμενο. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, φίλε μου. Φοβερής. Έλα, Θοδωρή μου. Έλα. Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή, φέτος είχαμε καμιά τρομερή ντίβα που δεν μπορούσε να της επιβληθεί ο Φερέρα? Όχι, αλλά προσωπικότητες δυνατές στην ομάδα μέσα υπάρχουν. Και ο Βιερίνε, δηλαδή, τέτοια. Άρα τι λέμε. Μάτος και ο Βαρέλα. Έτσι και... Εντάξει, άρα τι λέμε, να φέρουμε 15 χρόνια για να πούμε ότι ο άλλος είναι κοντός, για να φέρει ψηλότερο? Όχι, βέβαια, είναι σωστό. Αυτό είπα. Δεν... ένας προπονητής, ανάμεσα στα άλλα, δεν είναι μόνο, παιδιά, να μπορεί να παίζει 4-4-2, 4-2-3-1, να ανεβαίνουν τα μπάτια. Αυτό το έκανε εξαιρετικά. Έτσι. Παθάμπωσε με αυτό. Καλά τώρα, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Αλλά λέω ότι μέσα στα. Να μην σου πω ότι είναι το πιο σημαντικό σε έναν σύλλογο, σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ. Διότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι... Ναι, αλλά ακούω προηγουμένως και λέμε ότι εντάξει, να φύγουν ό,τι είναι να φύγει, να ζητήσει από τον Ιβάν να διώξει όποιος θέλει να διώξει και να φέρει παίκτες που μπορεί να τους επιβληθεί. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Όχι, ούτε δεν, αυτό δεν υπόθηκε ποτέ από το στόμα μου. Δεν το άκουσε ποτέ από μένα. Έτσι, δηλαδή τι να φέρουμε εύκολους για να μπορεί να τους κάνει κουμάντο. Είπα να φύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει ό,τι έχουν δώσει και δεν μπορούν ή δεν θέλουν άλλο. Και να έρθουν παίκτες. Αυτό λέει. Δηλαδή ωραία. να φέρουμε μέτρους. Ναι. Ωραία. Να, μια λέω ότι γιατί όχι από σένα πάλι, αλλά γενικά καλλιεργείται ένα τέτοιο κλίμα περίεργο για τον Βιερίνια. Ναι. Έχουμε, δεν έχω καταλάβει σωστά από τους συνοπαδούς και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο Βιερίνια έχει τελειώσει, δεν έχει άλλο να δώσει, δεν θέλει άλλο να δώσει. Έχει δείξει τέτοια δείγματα ο Βιερίνια. Ότι το παίζει ντίβα, θέλω ένα εκατομμύριο, θέλω 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Να σου απαντήσω. Τι βλέπω εγώ? Καταρχήν πληροφόρηση δεν έχω. Να σου πω ότι ξέρεις από μέσα. Έχω ακούσει διαφορετικά σενάρια άπειρα. Ένα ότι πήγε και ζήτησε πολλά. Άλλο ότι άλλο του είχαν πει και άλλο του δώσανε. Δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ πιστεύω σε αυτό που βλέπω. Τι βλέπω εγώ? Βλέπω ότι ο Βιερίνια δεν γουστάρει αυτόν τον προπονητή. Αυτό το βλέπω, φαίνεται. Έτσι, ότι ο προπονητής... Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, μια χρονιά έσκυβε το κεφάλι. Πώς το καταλάβαμε αυτό? Το βλέπω, ρε παιδί μου. Με την κόκκινη κάρτα. Θεωρώ. Από εκεί, ναι. Αυτό ήταν, φίλε, ήταν η εξωτερήκευση μιας, μια αντίδραση για το ότι θεωρεί ότι δεν το έχει συμπεριφερθεί όπως πρέπει ο προπονητής. Έτσι νιώθω εγώ. Είναι διέστηση, δεν είναι πληροφόρηση. Αυτό όμως, το να πάμε να εξηγούμε την συμπεριφορά κάποιου χωρίς να ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Εντάξει, δεν. Ωραία, σβήστε αυτό. Πες ότι δεν το είπαμε. Πάμε στην ερώτησή σου την ευθεία. Έτσι, θεωρώ εγώ προσωπικά, σαν Κωστής, ότι ο Βιερίνια ποδοσφαιρικά δεν έχει τελειώσει. Ότι ο υγιής Βιερίνια έχει τουλάχιστον
άλλον έναν χρόνο, όχι να παίζει 90 λεπτά Τρίτη Ωραία. Κυριακή, Τρίτη Κυριακή, αλλά Σωστός. Με την εμπειρία του, με την προσωπικότητά του, με τη γνώση του, το TST PAOK, το DNA που έχει μπολιάσει μέσα του. Θεωρώ ότι και για τους πιτσιρικάδες που έρχονται, ας σκεφτούμε λίγο για αυτά τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν κάποιος τώρα ξαφνικά θεωρεί ότι η Ειρήνια δεν κάνει αυτά και ξεχνάμε τόσο εύκολα, δεν μου αρέσει αυτό, ρε παιδί μου. Εμένα. Και να είμαστε αχάριστοι. Λοιπόν, και εγώ θα προσθέσω λοιπόν και από αυτά τα λίγα που ξέρουμε για τον Ιβάν, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα πήγε ποτέ να κάνει διαπραγμάτευση με τον Βιερίνια. Όχι, Βιερίνια θα πάρει 1 εκατομμύριο, όχι 900.000. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Το έχει κάνει για άλλους παίκτες, πολύ λιγότερους, ναι, ναι. πολύ μικρότερους. Θα πήγαινε να κάνει στον αρχηγό διαπραγμάτευση, όχι σου δίνω 1 εκατομμύριο, όχι 900.000. Ναι. Όπως επίσης, μου επιτρέπεις, όπως επίσης, αδυνατό να πιστέψω ότι ο Βιερίνια για ένα μήνα πήγε και ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό ή έκανε παζάρι, ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ χωρίς να ξέρω τίποτα είπα εκείνες τις μέρες. Αντρέ, πρόεδρε Ελλαδόνε, τι, καλά θα συζητήσουμε εμείς. Εσύ που είσαι πατέρας μου, εσύ που, σε παρακαλώ πολύ, εννοείται και την ομάδα. Δηλαδή, εδώ το τώρα, τέλειωσε ο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο δεν είναι πάω. Ο συγκινητικός Μαουρίτσιο στα playoffs. Μέσα στο Καραϊσκάκι, λέω θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο από το τρέξιμο! Και ένα, ναι. και ένα τελευταίο για να σε διορθώσω. Εάν έγραφε ο Πασχαλάκης να σεβόμαστε αυτούς που έχουν προσφέρει τόσα χρόνια και όχι τους και αυτοί που έχουν έρθει μετά και δεν ξέρω. Καλά, τότε είναι που τον είχαμε διώξει στο επόμενο λεπτό. Όχι. Καλός ή κακός οι ποδοσφαιριστές δεν είναι συγγραφείς. Εντάξει. Καλός ή κακός αυτά τα social media κάνουν μεγάλο κακό. Όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Σε όλους κάνουν μεγάλο κακό. Ναι. Εντάξει. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε. Νομίζω ότι ξεκάθαρο ο Πασχαλάκης αυτό που ήθελε να πει είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν ΠΑΟΚ χωρίς να παίζει ο Βιερίνια ακόμα. Αυτό ήθελε ναι. να πει. Okay. Δεν το εξέφρασε, Έξι. Δεν το έγραψε με σωστό τρόπο. Το τι ήθελε να πει... Το πρωτοφύλακας είναι εδώ, έξω το δεκάρισε. Θες να γράψει... Μάλιστα. Θες να γράψει εδώ καλό post. Έλα. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα και υπομονή σε όλους μας. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλώς τον. Λοιπόν, να σε πληροφορήσω ότι από την Κυριακή το βράδυ, τα 10 η ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, 10 παρά, τα κλείσα όλα και δεν έχω ακούσει τίποτα μέχρι τώρα. Ναι. Ακούω εσένα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι μόνο και μόνο από αυτά που άκουσα τα λίγα τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι είμαι θείος άνθρωπος, δεν θα χρυσώσω κανένα χάπι και κανένα... Εννοείται. Στο. Μα αυτό δεν λοιπόν, θέλουμε. Δεν θέλουμε να χρυσώνετε κανένα χάπι, ναι. Επιγραμματικά, να φύγει ο προπονητής, δεν κάνει για την ομάδα μου. Να φύγει ο Πασχαλάκης, δεν κάνει για την ομάδα μου. Κανένας δεν είναι πάνω από τα 4 γράμματα, ούτε ο μεγαλομέτοχος, ούτε η προεδράρα μας, ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, ούτε ο κόσμος. Τα 4 γράμματα είναι πάνω από όλους μας. Αυτά. Ναι. Εντάξει. Κανένα χάπι δεν θα το βάλω χρυσόκαρτο, ούτε κορδελίτσα. Εντάξει. Αυτά είναι τα πράγματα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρος. Θα προχωρήσουμε και χωρίς αυτούς. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα αν γίνει κάτι διαφορετικό, εγώ είμαι μόνο με τα 4 γράμματα, με τον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. 100%. Αυτά. Νομίζω ότι οποιοδήποτε λέει ότι υπάρχει κάτι που να είναι πάνω από τα 4 γράμματα, αυτομάτως για μένα είναι λάθος. Δεν κάθομαι να ρωτήσω τι πιστεύεις ότι είναι πάνω από τα 4 γράμματα, ούτε καν να μπω σε διάλογο. Δεν εξηγώ, εξηγώ κανέναν τα αυτονόητα πλέον. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει στη ζωή μου το πετάω από τη ζωή μου για να είμαι ήρεμος και να απολαμβάνω αυτή την αγάπη που έχω και αυτή την ομάδα. Τελείωσε. Αυτά είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Τόσο απλά, πολύ ξεκάθαρα. Τόσο πηγήνα. Ναι, ναι, απλά, απλά. Τελείωσε. Νομίζω δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση. Έχουμε καμία κλήρωση. Τίποτα σήμερα. Τι κλήρωση σήμερα. Μπλόκαρε ο υπολογιστής, δεν είχα χαλιά, δεν είχα σήμα έναρξης. Θα παίξουμε καμιά φορά το μεσημέρι. Παίρνω και δεν σήμερα. Μπορώ να πιάσω. Σήμερα! Α, θα παίξουμε. Σήμερα. Το υπόσχεσαι, έτσι σήμερα. Πρόσεξε. Δέσμευση, το υπόσχομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ.
Μην βγει κανένας περίεργος πάλι. Επειδή μου έχουν έρθει 2-3 ερωτήματα, αν θα κάνουμε και φέτος μεσημέρι. Δεν το γνωρίζω. Εγώ για φέτος τι εννοεί. Αν τη νέα σεζόν θα κάνω και μεσημέρι. Έχω θέματα με τα ωράρια. Μπορεί να κάνουμε έτσι. Και βράδυ, δεν ξέρω. Άλλο. Πάντως το μεσημέρι χλωμό έως κάτοχρο να μπορώ και φέτος. Ναι, έτσι. Είναι δύσκολο. Όχι δύσκολο. Αλλάζουν τα ωράρια με τα παιδιά αυτά. Δηλαδή έχουμε άλλα θέματα. Ναι, οπότε είμαστε και μπαμπάδες. Τι να κάνουμε. Ναι, έχουμε και κάποια οικογένεια. Εντάξει. Πάντως το χάρηκα. Χάρηκα και τη μεσημβρινή φέτος. Παρότι ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Ωραία. Μετά πέσαμε κορονοϊή, πέσαμε δικαστήρια. Ήταν, ναι, πέσαν τα δικαστήρια και αυτά. Εντάξει. Και γίναμε... Να σου πω κάτι, Παναγιώτη, και προς όλους. Τώρα αφού ήρθε η ευκαιρία, όταν ο άλλος έχει πραγματικά την ανάγκη να μιλήσει για τον Αυγενάκη, για τη Μαρούπα, για τον Αρκούδη, για τον κορονοϊό, για τα δικαστήρια, για το ΚΑΣ, για το ένα, για το άλλο, δεν μπορώ να τον βάλω στη διαδικασία, ναι, με το ζόρι. Έτσι. Όσο είχε ψυχολογία και πηγαίναν όλα καλά, μπορούσαμε να παίξουμε και υπήρχε χαβαλές. Δεν μπορώ στον άλλον να τον αναγκάσω γι' αυτό. Έτσι. Και σέβομαι απεριόριστα και την ανάγκη που είχε να πει: ρε Κώστη, τι έγινε με τον Κούγια, με τον Αυγενάκη, με τον Μαρινάκη, αυτά. Δεν μπορώ να του πω: έλα να παίξουμε τέτοια καλά. Κατάλαβες. Όχι. Οπότε. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι όπως πάει όλη η επικαιρότητα. Ναι, αυτό. Καθορίζει πολύ όλα. Την ψυχολογία. Ο άλλος τώρα, όταν έρχεται φίλα από τον κορονοϊό και δεν ξέρει αν θα έχει δουλειά, όταν χάνονται ζωές, εγώ τι να βγω να πω, τζουμ τριαλαριλαλό, πάμε να παίξουμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κατάλαβες. Οπότε, εντάξει. Οπότε πάμε με την επικαιρότητα. Έτσι. Κάναμε το ότι από ένα σημείο ήταν να παίζουμε και μετά έγινε μία ώρα επικαιρότητα, γιατί ήταν και πολύ επίκαιρα. Τα σχόλια του κυρίου Βατσουλόπουλου που καλά, αυτό δεν μιλάω για αυτό. Το σκέλος εννοείται. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Και όταν παίζαμε, ναι, υπήρχε, έτσι. Αυτό όντως, ναι, θα μας λείψει, αν δεν γίνει. Όχι, θα γίνει 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, ο Βασιλόπουλος. Γιατί ο Κώστας. Δεν ξέρω το προσωπικά το τι θα κάνει ο Κώστας, αλλά η συνεργασία με το σταθμό νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή δεν θα μπορώ εγώ μεσημέρι. Δεν νομίζω. Σχεδόν βέβαιος είμαι, δηλαδή. Έτσι. Κάποια στιγμή θα βρει κάποιο. 100%. Δύο λογάκια. 100%. Αυτό είναι ευχάριστο. Εννοείται. Να μην το χάσουμε αυτό, γιατί ήταν μια εντελώς παοξίδικη ενημέρωση. Μην το συζητάς. Αυτό νομίζω ότι δεν είμαι στη θέση του Κώστα για να ξέρω, αλλά από ό,τι γνωρίζω θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και, και δίνω στους συνεπαθούς μου μια συμβουλή. Μην ακούτε. Όποιον να είναι και ό,τι να είναι. Μην ακούτε. Έγινε. Γιατί από ό,τι ακούω τώρα, λίγα άτομα που άκουσα έχουν κάποιες απόψεις που κάπου τις ακούσανε. Δεν μπορεί να είναι. Εντάξει. Okay. Τώρα. Okay. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ποτά. Καλώς τον, ναι. Καλώς στο στράτο. Τι κάνεις. Καλά, φίλε μου. Έχω από τις 8.30 ώρα πολεμάω να σε πιάσω. Φτύσε με να μην με ματιάσεις, φτύσε με. Θα σε ματιάξω, τι να κάνω. Θέλω μισό λεπτό να μιλήσουμε εκτός αέρα. Αχ, δεν μπορώ άνθρωπέ μου τώρα αυτή τη στιγμή. Τι ώρα σε πάρω. Να με πάρεις 10 και 5. Πήρα το λογιστήριο, δεν το σηκώνει. Τέτοια ώρα δεν είναι κανένας εδώ, αργότερα έρχονται. Τώρα από τι ώρα σε πάρω. 10 και 5 με το που θα βγω από το στούντιο, αλλά να με πάρεις, να μιλήσουμε. Ό,τι θες. 10 και 5. Ναι. Εντάξει, σε φιλώ. Δεν μπορώ, παιδιά, ακόμα τέτοια κόλπα, δηλαδή τώρα να βγω εκτός αέρα, δεν τα ξέρω. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. 8.30 ώρα. Έλα. 8.30 ώρα. Εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορώ να σε πετύχω. Θέλω να πω, θέλω να πω πολύ σημαντικό το διπλό στον Καραϊσκάκης. Δεν, φίλε, σε ακούμε. Μπράβο στο Μιχάη. Και δεν είναι ορισμένα τα ζωτία και πρέπει να είσαι φυτός και δεύτερο κεφάλι από ό,τι κατάλαβα. Αλλιώς είναι φυτός. Κωστή, αυτός ο Φερέιρα που πήραμε καλός, δηλαδή τηλεφωνήματα με χρονοκαθυστέρηση, θα βγάλω μια τέτοια εκπομπή, τώρα με έδωσε ιδέα. Έτσι θα πω, κάντε, έτσι να δούμε ποιος θα βρει το πιο παλιό. Μπράβο στον Πάπριτσα, καταπληκτική κεφαλιά ψαράκι, συγχαρητήρια. Επειδή τότε δεν είχα εκπομπή, θα κάνω ταξίδι στον χρόνο, φίλε. Αυτό θα κάνω. Μια εκπομπή. Μα την αλήθεια, τώρα με έδωσε, έφαγα φλασιά, φίλε.
Θα κάνω μία εκπομπή που θα είναι ταξίδι στον χρόνο, έτσι θα την ονομάσω. Και να σας πω κάτι, τώρα την Παρασκευή κιόλας, που επειδή θα λείπει μία ώρα ο Μπατμανίδης, θα κάνουμε 3 ώρα το πρωί, θα κάνουμε 8-11. Μία εκπομπή ταξίδι στον χρόνο. Έτσι. Δεν μου λες, Κώστα, μέχρι πότε θα σε απολαύσουμε, μέχρι τέλος του μηνός. Θα με απολαύσετε. Ναι, γιατί να με σε απολαύσω, εγώ σε απολαμβάνω, ρε φίλε. Αγόρι μου. Και πώς θα γίνει. Μέχρι 31 του μηνός θα κάνουμε εκπομπές. Άλλο θέλω να πω τώρα, μετά ας πούμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παίρνετε άδειες που ξανά έρχεστε πάλι. Ναι. Είναι άλλη σεζόν, πιάνετε άλλη σεζόν, δηλαδή άλλο πρόγραμμα. Πιάνετε άλλη σεζόν, ναι. Μπορεί να έχετε, γιατί ακούω τώρα που έλεγες με τον Παναγιώτη και μπροστά ότι μπορεί να μην είσαι το μεσημέρι. Όχι, μπορεί, σχεδόν σίγουρο. Κοίταξε, γυρνώντας από την άδεια, νομίζω θα κάνουμε μεσημέρι. Γιατί Σεπτέμβριο ξεκινάει το νέο πρόγραμμα. Εγώ το θέμα το έχω μετά με τα σχολεία και με τα νηπιαγωγεία και έχω ζήτημα. Οπότε και τον Αύγουστο που θα γυρίσουμε, γιατί εγώ 21 επιστρέφω 21 Αυγούστου. Οπότε θα κάνουμε κανονικά νομίζω και πρωί και μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Όχι 21, 24, 24 επιστρέφω. 24 Αυγούστου. Ναι, 24, Δευτέρα, ναι. Ναι. Δύο μερούλες πριν το μάτς. Θα έρθω, θα είμαι εδώ, δε παιδιά. Αν πέσαμε νωρίτερα, θα γύριζα νωρίτερα. Τι θα κάνουμε, δεν. Ένα τώρα, τώρα, γιατί βγήκε το δίλημα με τον προπονητή. Τα λέμε, ας πούμε, όλοι μεταξύ μας. Ναι. Επειδή είναι μικρός ο χρόνος προετοιμασίας, από εβδομάδα αρχίζουμε, αν δεν κάνω λάθος. 8-9 μέρες πόσο είναι. Ναι, ναι, στις 30. Και τι να κάνεις τώρα, κατάλαβες. 30 συναντιούνται, 3 φεύγουν στην πορταριά, στο πύλιο. 26 παίζουμε παιχνίδι, παιδιά, ξεκάθαρα είναι. Ναι, ναι. Αν καθίσουμε να πούμε τι έγινε, τι γίνεται, τι γνώσεις έχει, τι θα κάνει, δεν μπορούμε να συνεχθούμε με κανέναν μεταξύ μας. Λοιπόν, εγώ θα πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος αν μπορεί από την αρχή να χτίσει μια ομάδα, ας πούμε, με κάποιες βοήθειες. Αυτό τώρα με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν βλέπω να τον κρατάμε, γιατί ποιο να πάρεις μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλά εγώ το. Συγγνώμη Κώστα μου, δεν δέχομαι το και ποιον να πάρεις. Το θεωρώ. Για μένα δεν είναι επιχείρημα. Όπου το ακούω, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος. Υπάρχουν και οικονομικές φύσεις. Άλλο. Κοίταξε, το να πεις για την αποζημίωση. Το να πεις ότι αυτός γνωρίζει την ομάδα και είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Ξέρω εγώ, το να πεις ότι του τίκανε διάφορα και τώρα θα τον ενισχύσουν, δεν του πήραν αυτούς που ήθελαν. Ότι θα τον στηρίξουν με επιτελείο. Αυτά ναι, αλλά το και ποιο να πάρεις, το θεωρώ δεν. Το και ποιο να πάρεις. Έχω άμα θέλω. Έχω ήδη εδώ άμα θέλω. Έχω, άμα θέλω. Έτσι, το λέω. Θέμα είναι αυτή η κίνηση που έγινε με τον Διερίνια στο τέλος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έδειξε κάτι, ας πούμε. Ήτανε τη στιγμή, εκνευρισμός. Ναι, ναι. Μπορούσαμε να κερδίσουμε. Λέω τώρα. Εμένα δεν μου αρέσει η αποκαθήλωση και δεν μου αρέσει η αχαριστία. Δεν μ' αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Διερίνια έτρεξε μετά από χιαστούς να προλάβει να είναι πίσω στην ομάδα. Ο Διερίνια έστειλε ψεύτικες ακτίνες στη Βόλφσμπουργκ, ενώ μπορούσε να βρει άνετα μια μεσαία ομάδα στη Γερμανία για να είναι εδώ μαζί μας. Ο Αντρέα, ξέρουμε πολύ καλά πόσο καθοριστικός ήταν πέρσι με τα γκολ του, με το πάθος του, όλα αυτά. Μην τα ξεχνάμε, δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Έτσι. Έτσι, τώρα, κανένας ποδοσφαιριστής, δεν το λέω για τον Αντρέ, γενικά για να υπάρχει. Κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Ναι, ναι. Όχι. Κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Κανένας δεν πρέπει να κάνει κουμάντο. Αυτά τα έχουμε ξεκαθαρισμένα, έτσι. Αυτά που γράφονται, εντάξει, τα καταλαβαίνω. Όχι. Δεν λέω ότι ο Βιερίνια καθορίζει τα πάντα. Λέω. Ένας παλιός μέσα σε μια ομάδα, με μια προσωπικότητα, βέβαια έχει έναν άλλο λόγο από ότι, ας πούμε, θα έχει αυτή τη στιγμή ο Μιχαηλίδης ή ο Τσιγκάρας, έτσι. Άλλο αυτό όμως, και άλλο θέλω να κάνω κουμάντο. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, χωρίς να λέω ότι αυτό κάνει ο Αντρέ. Έτσι, για να υπάρχει, το λέω. Θυμάσαι τι λέγαμε και πιο παλιά, όταν ήταν τα play-off που δεν πηγαίναμε καλά. Ό,τι και να γίνει, όποιον προπονητή και να φέρουμε και να κάτσει φορά, εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Τελείωσε. Καλός ή κακός, δεν θα αρχίσουμε όλο το καλοκαίρι να τρογόμαστε μεταξύ μας. Γιατί κατά εκεί πάει η δουλειά, να ξέρεις. Ναι. Ό,τι απόφαση πάρει ο πρόεδρος, η διοίκηση, να καθαρίσουμε λίγο, να ξεκαθαρίσει και άλλη κατάσταση που τα λάθη με τα δελτία και με το ένα και με το άλλο, πιστεύω αυτό είναι το κυριότερο, τον προπονητή πρέπει να το στηρίξουμε, παιδιά. Τελείωσε. Ό,τι και να γίνει. Μα από τη στιγμή που θα η διοίκηση, από τη στιγμή που ο Ιβάν θα πει αυτός είναι, το να του σκάβουμε το λάκκο. Πρόσεξε. Αν πάει κάνει τα ίδια λάθη. Περίμενε, Κώστα, αν, ναι. Εδώ. Θες να πεις κάτι, Στράτος. Τι να πει και αυτός.
Μια ζωή όλο άρεσε τελείως. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε ο καθένας ότι... Είναι χριστιανός ο άνθρωπος, χωρίς... χωρίς θέμα. Τελείωσε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Μουσού αδερφέ. Πάμε, ναι. Γεια σας. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Γεια σου ρε Στελάρα. Κάνε κάτι από 30-32 λεπτά ρε φίλε. Πω. Παιδιά. Η αναμονή έχει αγριέψει φίλε. Έχει αγριέψει φίλε. Και να μου σβήνουν πέντε, έχεις δίκιο. Πρέπει για αυτό καλά το θέμα. Λάλη σου που λέει και το τραγούδι φίλε, δεν πειράζει. Ναι, αγόρι μου, εντάξει. Συγγνώμη εγώ παιδιά, εγώ φταίω γι' αυτό. Τίποτα φίλε, τίποτα. Εμείς γουστάρουμε την εκπομπή και γουστάρουμε να έχουμε παρέμβαση και, ναι. Και χαλάλη. Να ρωτήσω κάτι, τώρα στην αναμονή ακούτε εκπομπή ή ακούτε τραγούδια και τέτοια? Όχι, ακούμε εκπομπή κανονικά. Α, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Τουλάχιστον ναι. Παιδιά, μην φίλε. Είχε τίποτα καμία καλακαϊδόνα να λέει να τραγουδάει υποφίλιο. Άμα γιατί... είσαι στην αναμονή, θα το σπάζα. Αλλιώς ακούς τη μουσική όταν δεν είσαι στην αναμονή. Ναι, εντάξει. Τότε ακούσα το ραδιόφωνο. Προσπάθησα να βάλω ένα δημάκι στην αναμονή, δεν έχει περάσει στην διεύθυνση η ευγενής πρότασή μου, αλλά θα βρω τρόπο. Θα χακάρω κάτι, θα κάνω. Να βάλω ένα χπαστό κάτι, μια μπαϊντούσκα που λέει και ο Κώστας. Για πες λοιπόν. Κωστή, ναι. Εγώ ένα πράγμα θα πω για τον αρχηγό, σεβασμός, αλλά εδώ η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Εδώ είναι η αγορά, να δούμε τι μπορεί να πιάσει ο καθένας. Και εσύ και στην εκπομπή που να πες π.χ. λέμε 10 ευρώ την ημέρα στην εκπομπή. Ναι. Εσύ που να πιστεύεις ότι αξίζει για 30, μπορείς να πας να τα βρεις. Ναι. Δεν είναι. Ναι, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάνω στο μαγαζί πρέπει να παίρνω 500 ευρώ την ημέρα. Και εμείς υπάρχει μέρα που μπαίνουμε και από μέσα και χρονόμαστε κιόλας. Και μάθα και να γράψουμε, να βρέξει, να μην έχει δουλειά. Δηλαδή, τι είναι, ο καθένας νομίζει για τον εαυτό του έχει μια φάει εικόνα, έτσι. Ναι, βέβαια. Το πείδημα και τελειώνουμε εκεί. Ναι. Έτσι είναι. Εγώ έτσι. Έχω να πω πάνω από την ομάδα φίλε κανείς από τα 4 ιερά γράμματα. Και άμα θέλει να πετύχει, άμα θα μείνει αυτός ο προπονητής, πρέπει να κάνει μια γρήγορη ομάδα με κάποιες έμπειρες πινελιές που θα μείνουν στην ομάδα και όποιος βγαίνει και όποιος θα μπαίνει στην ομάδα, μια μικρή Ατλέτικο Μαδρίτης, να μην σε νοιάζει ποιος θα βγει, ποιος θα μπει. Ο κορμός να είναι κορμός και να έχει ομάδα τρεξίματα με εμπειρία, με νιάτα και με φαντασία. Αν μπεις στο Εθελάρα, πολλά θέλεις. Πολλά θέλεις. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου σε ένα πράγμα. Ότι η ομάδα πρέπει να γίνει πιο γρήγορη, ειδικά στο κέντρο της. Ναι. Έτσι, δηλαδή, εφόσον μπούμε και παίξουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ταχύτητες, παιδιά, εκεί είναι άλλες. Εννοείται. Το κέντρο μας, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει φύγε Μαουρίσιο, ας πούμε, έτσι, λέω, ναι. Ή φύγε Μπίσεσβαρ. Άλλο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι, εμένα με ενδιαφέρει το κέντρο μας να τρέχει μπάλα, φίλε. Να μην είναι αυτό το τσίκι τσίκι, το αργό, το... Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε προτού πάρουν την μπάλα πρέπει να ξέρουν που θα τη δώσουν με τη μία. Ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Ναι. Μία παρένθεση για το χθεσινό που είπα για τον Κλάντεμπεργκ για τον χειριτητή. Είπε και κάτι που δεν του είπα αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Ότι ο κάθε αρχηγός της ομάδος, της κάθε ομάδος θα μπορεί να πηγαίνει 2 φορές στο ΒΑΡ. Ναι. Σε σφίριξε ένας από τον πάγκο που βλέπει τον αγώνα οτιδήποτε και αυτά ένα replay ή κάτι. Ότι εκεί υπάρχει κάτι μεμπτό. Ναι. Σε φωνάζει και πας στο διαιτητή και άμα το απαιτήσεις 2 φορές, παραπάνω δεν μπορείς μετά. Ναι. Επιβάλλεται ο διαιτητής να πας στο βάρο. Για μένα πολύ σωστό. Το σημαντικό που είπε Στελάρα μου είναι 2 πράγματα. Ένα, ο κόσμος να βλέπει αυτό που βλέπει ο διαιτητής στο βάρ. Πολύ σημαντικό γιατί εμείς άλλα βλέπαμε έτσι. Ναι, αυτό που και το κυριότερο, να ακούμε τι λένε ο διαιτητής με τον βαρίστα. Δηλαδή. Έλα, τι γίνεται, έλα ρε Κλάντεμπεργκ, πόσο βαρκέμαι. Κάνε πως δεν το βλέπεις ρε. Ναι, τι γίνεται, πάμε μετά να χτυπήσουμε κανένα κοψιδάκι. Πω ρε φίλε, δεν μπορώ, έχω τη γυναίκα και μου κρενιάζει. Κάνε κάτι ρε φίλε, διώξε το, άναξε το, κάνε κάτι. Έγινε αδερφέ, αμάν μου φύγει η φάση. Τι έγινε, δεν ξέρω, να ρωτήσω κάποιον άλλον. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τι λένε μεταξύ τους. Έτσι, Big Brother. Ναι. Κάποιοι γράφουν ιστορία, κάποιοι τους γράφει ιστορία, είτε με αρνητικό είτε με θετικό πρόσημο. Η ιστορία όμως γράφει. Εγώ ένα θα πω γιατί ο Παύλο Γκαρσία δεν γεννήθηκε Έλληνας, έγινε Έλληνας και τον αγαπάμε όλοι παραπάνω. Εννοείται ρε παιδιά, τι λέμε τώρα. Κωστή, πρόσεξε. Πόσες φορές έκανε μείωση αποδοχών ο Γκαρσία για να μείνει στην ομάδα. Μην το συζητάς. Και εποχές άλλες. Μπήκε μέσα την επόμενη μέρα, μπήκα για εκπομπή και το είπα. Ότι μπήκε, έβαλε το χαρτί και λέει, βάλε εσύ ό,τι θες. Μα αυτός είναι ο τρόπος ρε. Ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω να τον γιατί έχει λεφτά. Ακριβώς. Κάτσε ρε. Και μια πρόταση για τις εκπομπές σου. Ναι. Τώρα που θα λείπεις άδεια.
θα βάλεις επαναλήψεις από την αρχή της χρονιάς όμως. Και όχι, να όχι. Θυμόμαστε και εμείς θα, που λέγαμε. Τα παιδιά, τα παιδιά. Τα παιδιά που κάνουν πρωί, οι δύο Κωνσταντίνοι και ο Τσίψιος και ο Παπαδομανολάκης, αυτοί θα κάνουν. Λογικά 7-10. Λογικά. Έτσι. Βάλτε 4 μέχρι το πρωί, 6-8 μέχρι το ακούμε, ρε φίλε, πάλι. Έγινε, έγινε, στελάρα μου. Έγινε, σε ευχαριστώ. Λέμε, φίλε, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κωστή, άντε ρε Τάσο, άντε, άμα δεν πεις έτσι δεν καταλαβαίνω. Όταν πήρα τηλέφωνο μπουφάν φορούσα ακόμα ρε Κωστή. Πορτοκαλί ανάποδα. Την Παρασκευή λοιπόν θα κάνουμε εκπομπή ταξίδι στον χρόνο. Θέλω τα τηλεφωνήματα να είναι όλα σαν να, όταν δεν είχαμε εκπομπές και είμαστε πιτσιρικάδες, τι θα λέγαμε ρε παιδί μου, θα, κάνουμε, θα επιστρέψουμε πίσω στον χρόνο. Παγκόσμια πατέντα, δεν είναι ωραία ιδέα. Έτσι. Μια χαρά, μια χαρά. Δηλαδή θέλω να πω κάτι για το Σάντος αυτός που πήραμε τώρα. Έτσι. Τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Βουλιντέ! Πώς βλέπεις τη μεταγραφή από τον συμπολί του Νίκολα Νίκητ? Κοίταξε να δεις, καλό εξτρεμάκι το βλέπω, λίγο καμπούρης, αλλά νομίζω θα αποδώσει. Θα κάνει παρέα με τον Αργύρη. Φίλε, νομίζω την Παρασκευή από τώρα το προλογίζω, έτσι. Vintage εκπομπή, ταξίδι στο χρόνο. Έτσι θα την ονομάσουμε. Λοιπόν, ναι. αυτό τώρα που είπε. Μπατατούδι, φύγε και τέτοια. Γούμενε τον Μπούλο. Ναι, ναι, ναι. Παντελάκι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αν είναι ικανή στη Νόβα ή σε οποιοδήποτε άλλο καλό κανάλι δείχνει κανέναν αγώνα του ακατανόμαστου, όπως φέτος μας δείχνανε κάτι πλάνα από το διάστημα, ας το πούμε, και φαινόταν το δαχτυλίδι από τον Κρόνο εκεί που ήταν στημένη η κάμερα. Λοιπόν, να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από τη Σαντορίνη, έθριος ο καιρός. Σε 15 λεπτά βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Χρωμάτισε το. Πάντα υπάρχει μια βαθιά ανάσα και δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Πρόσεξε. Μια μικρή, ας πούμε, αυτή. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Κωνσταντίνος Καραμαλής Παππούς. Όντως. Και να μιλάνε. Ξοδεύεις εκατομμύρια για το αεροπλάνο και είσαι τσιγκυρικιτζής, είσαι τσίπης στο Ιχιάκι. Από πού το έχεις πάρει? Πρέπει να είναι αεροπλάνο του Μελισανίδη. Εκεί μυρίζει λίγο τσιγκουνιά στα συστήματα. Έχεις πάρει το ηχείο από την πλάτη της Μπάρμπι, της κόρης μου, της κούκλες μου. Θέλω να με παίξεις, θέλω να παίξουμε. Για πες ρε Τάσο άλλο. Λοιπόν, και τώρα λίγο στα σοβαρά. Υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ηχητικά και ή μια άλλη ομάδα στην Τούμπα καλή ώρα όπως έκανε τώρα ο ακατανόμαστος ψηλός δικηγόρος και να μην δεν υπάρξει τιμωρία με το πρόσχημα της προσβολής του πρωταθλήματος? Ναι, ναι, ναι. Αυτά όλα, αυτές όλες τις περισπούδαστες φανφάρες που λένε για να μην τα ονομάσω αλλιώς, λοιπόν, και να μην δεν υπάρξει τιμωρία, απλά τώρα χαρακτηρίστηκαν χιουμοράκι, ενώ τότε θα λέγαμε κοιμάστε εκεί στην ΠΑΕ και ντροπή και πρέπει να τα ξέρετε. Να πω επειδή πεις για τον Κούγια, μου στείλε ο Αβραμ, μου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, αν σε πάρει τηλέφωνο ο Κούγιας, τι θα κάνεις? Καταρχήν την προηγούμενη φορά που πήρε τηλέφωνο είπε άλλο όνομα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός, αλλά έμοιαζε, ήταν η ίδια φωνή. Θα του πω, κύριε Κούγια, θα ζητήσετε πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε συγγνώμη επειδή παίξατε τον ύμνο του ΠΑΟΚ? Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, θα του κλείσω το τηλέφωνο. Εγώ δεν κάνω κουμάντος του κόσμου όλα. Πάμε στον επόμενο. Φυσικά. Παράδειγμα λέω. Αυτοί οι άνθρωποι, ας το πούμε, επειδή όμως δεν έχουν μπέσα, είναι ικανός να ζητήσει συγγνώμη μόνο και μόνο για να μπορέσει μετά να βγει και να κάνει τον μονόλογό του. Δεν είναι. Δηλαδή η δικηγορία είναι επίσημο ψέμα από μόνη της, ό,τι, το μεγαλύτερο ό,τι έστειλαν οι ακροατές τα είπαν τα παιδιά στην Τρόικα, έτσι. Θέλω να είμαι έτοιμος, πραγματικά. Δηλαδή το ρωτήσανε, ό,τι έστειλε ο κόσμος και ό,τι θέλαμε να ρωτήσουμε, το ρώτησε. Έτσι. Ναι, ειδικά ναι, ο Στέργιος που ας πούμε είναι ΠΑΟΚ και έπρεπε να ρωτήσει την πλευρά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια και να πούμε και το άλλο, χάρη στον Ολυμπιακό μπήκαμε και από χθες επίσημα στο βιβλίο Guinness, γιατί καταγράφηκε εκεί στο Πασαλιμάνι η μεγαλύτερη στάνη στον κόσμο με 10.000 πρόβατα και πλέον. Είπαμε, όχι η ανοσία της Αγγέλης, η ανοησία της Βαγγέλης. Τελείωσε, φίλε. Φίλε, δεν υπάρχει. Εδώ όταν πήγαμε 50 άτομα, όταν πήγαμε 50% άτομα έξω από την Τούμπα, έγινε ολόκληρο θέμα, φίλε. Εγώ λοιπόν στο λέω, Κωστή, επειδή επίσημα είχε ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ετοιμάζει φιέστα, αν εμείς κάναμε κάτι ανάλογο
είτε σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος, είτε αν συμμετείχαμε σε κάποιο τελικό, στο τελικό κυπέλλου το φετινό και το κατακτούσαμε, εγώ λοιπόν στο λέω την επόμενη μέρα θα σε κυνηγούσανε δικαστικά με το πρόσχημα της δημόσιας υγείας, ναι, και με τα πρωτόκολλα και με τα πρωτόκολλα και όλα έγινε τα όλα τα όκολα που τους έρχεται η όποια ευθυκία. Γι' αυτό σου είπα ότι πέρα από την ομάδα και να κλείσω, πρέπει πρώτα όσο γίνεται να εξαλειφθούν αυτά εδώ. Εδώ μιλάμε για κανονικούς υπαλλήλους και δούλους ενός περίεργου συστήματος, ρε Κωστή. Φυσικά, φυσικά. Αποδείχθηκε και πάλι τώρα. Να στυλιτεύουμε τους πασχαλάκηδες, τους βιερίδες και τα λεφτά και όλα. Είπαμε, δεν εθελοτυφλούμε. Αν είναι όμως το πράγμα βουτυγμένο στη βρωμιά, σου είπα και άλλη φορά, θα γίνει σαν την ομάδα του 70 που δικαιούται να πάρει 5 πρωταθλήματα και πήρε ένα. Θέλουμε αυτό το πράγμα. Όχι φυσικά. Και να τρογόμαστε μετά μεταξύ μας με τις σάρκες μας και να φτάνουν και άνθρωποι να λένε και άμα δεν γουστάρεις τη Σαββίδη, σήκω, φύγε και τα 4 γράμματα. Παιδιά, τα 4 γράμματα. Είναι δυνατό. Συμφωνώ πάνω απ' όλα. Μα υπάρχει άνθρωπος που λέει Σαββίδη, σήκω, φύγε. Και είναι πάω. Και όμως ρε Κωστή, το έχω, σου λέω, το έχω διαβάσει και σε αναρτήσεις με τα λάθη του, με τις παραλήψεις. Υπάρχει άνθρωπος που είναι πάω και λέει φύγε Σαββίδη. Θα με δώσω λίγο την ευκαιρία να κρατήσω ένα λεπτάκι τη γραμμή παραπάνω, αλλά πρέπει να το πω. Το 2014 λοιπόν παίζουμε μέσα στην Ξάνθη. Κερδίσαμε 1-2 με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Ναι. Ελλήνο και Κατσουράνης νομίζω. Ναι. Από το 85 μέχρι το... Ήμουνα μέσα λοιπόν στο παιχνίδι και ήταν ο Σαββίδης επίσημα της Ξάνθης. Ναι. Μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι και αφού κάναμε ένα ουφ και τα λοιπά και χαιρετούσε προς τον κόσμο. Και πίστεψε με, είχε έναν πυρήνα 100 ανθρώπων, να μην πω τώρα τέλος πάντων, αν καταλάβανε αυτοί τελικά σε ποιο μάτς ήταν, που εχωρώ όμως τον βρίζανε. Μάλιστα. Το έζησα λοιπόν εγώ προσωπικά και δεν σου λέω τώρα καμιά χαζομάρα, έχω και φίλους που ήμασταν μαζί και δεν πιστεύω με τα αυτιά μας αυτό που ακούγαμε. Τι να πω. Τι να πω. Παιδιά, δεν είναι πρόβατα, ούτε προσκυνάει κανένας ρούβλια και δολάρια και οτιδήποτε όταν αναγνωρίζει έναν άνθρωπο ή κάποιον να που προσφέρει και σε έχει αλλάξει το επίπεδο στην ομάδα. Μα αλίμονο, γιατί τα λάθη δεν τα λέμε. Και είμαστε ΠΑΟΚ πριν το Σαββίδι, έτσι εννοείται αυτό το πράγμα και το έχουμε πει. Και αν ποτέ φύγει, θα είμαστε ΠΑΟΚ και μετά. Και ευγνώμονε σε αυτόν τον άνθρωπο για όλα αυτά που έχει δώσει. Εκτός αν κουστάρουνε μερικοί να υπάρχει μία τον μόνη μιζέρια, για να μπορούν πιο εύκολα. Για να μπορούν πιο εύκολα αυτοί να περνάνε την οποιαδήποτε άποψη. Α, ναι. Και να κάνουν ακροματικότητες. Ο Κολομπάμπου καλά είπε για το Champions League και για το Europa League. Αυτό το πράγμα ισχύει χρόνια. Δεν ισχύει φέτος λόγω κορονοϊού. Όχι, απλά το μόνο εγώ λέω το μονό μάτσι, είπα ρε παιδιά. Με ένα μονό μάτσι δεν υπήρχε αυτό άλλες χρονιές. Απλά το μόνο που άλλαξε ποτέ είναι αυτό, ότι οι δύο, πρώτοι προκριματικοί γίνονται σε μονά παιχνίδια λόγω οικονομία χρόνου, έτσι όπως έγινε επειδή τράβηξε πάρα πολύ η σεζόν, ενώ το τρίτο παιχνίδι αν φτάσει σε τρίτο αντίπαλο βασικά, να μην λέμε παιχνίδι, εκεί θα γίνει διπλό που είναι τα λεγόμενα play-off και που εμφανίζεται και το Σεντόνι όπως έγινε με την Μπενφίκα. Έγινε Τάσο, σε ευχαριστώ. Εντάξει, φιλιά. Λοιπόν, διάλειμμα αργήσαμε και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Να θυμίσω, Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη ξανά άνοιξε τις πύλες του με ωράριο 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα, με υπαίθριους χώρους και για εσάς που είστε καπνιστές και θέλετε να διασκεδάσετε. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, πάντα κοντά στον κόσμο, στην πόλη μας. Και τα ωραιότερα έρχονται. Πάμε για το τελευταίο, αργήσαμε με τα διαλύματα, για το τελευταίο 7 λεπτό. Κάτι για το θέμα του προπονητή, επειδή έχω και σήμερα ερωτήματα, να πω την άποψή μου, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε κάθε μέρα και όλη μέρα. Είπα λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο προπονητής, περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να μείνει παρά να φύγει. Τώρα που μιλάμε, μπορεί αυτό το πράγμα σε μισή ώρα να αλλάξει, ξέρετε, με ένα τηλέφωνο. Επίσης, με αυτά που έδειξε ο προπονητής σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι δεν μας έδειξε πράγματα. Παρά ελάχιστα. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής. Μπορεί να το γυρίσει. Μπορεί ο προπονητής, αν φύγουν κάποιοι παίκτες, αν έρθουν κάποιοι άλλοι, αν το στηρίξουν με ένα επιτελείο, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα μόνο ο προπονητής σαν Αμπέλ Φερέιρα. Το γύρω-γύρω αποδείχτηκε ανεπαρκές. Το ιατρικό team αποδείχτηκε ανεπαρκές. Το προπονητικό team. Η
γυμναστές, η φυσική κατάσταση, ξέρω εγώ, οι αναλυτές αγώνων, οι σκάουτερ, δεν ξέρω εγώ τι, όλο τέλος πάντων αυτό που ήταν μαζί του. Αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε. Αυτό, εκ των αποτελεσμάτων κρίνοντας, μπορούμε να την πούμε αυτή την κουβέντα με βεβαιότητα τώρα. Λοιπόν, λέμε όμως και το εξής. Εφόσον αποφασίσουν να κρατήσουν τον Αμπέλ Φερέιρα και αν θα είναι αυτή η κρίση του Ιβάν και του Ρέμπε, γιατί αυτοί θα αποφασίσουν, η οικογένεια Σαββίδη και ο Όλαφ Ρέμπε, με τον οποίο οι πληροφορίες λένε, μαθαίνω από τα παιδιά που ασχολούνται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ότι έχουν βρει απόλυτη ταύτιση. Ότι δηλαδή ο Φερέιρα, να το πω έτσι πολύ απλά, τον έχει ψήσει τον Ρέμπε. Μάλλον να το πω έτσι και πιο λόγια, τον έχει πείσει το Ρέμπε. You know what? I'm happy. I'm happy. Και εγώ είμαι happy, κανονικά. Τον έχει, ρε παιδί μου, πείσει το Ρέμπε. Οκ. Okay. Τι λέμε λοιπόν εμείς, σαν εκπομπή, εγώ σαν Κωστής τι λέω. Θέλω να πετύχει με όλο μου το είναι. Θέλω να μπει του χρόνου, μάλλον από τις 25, να κάνει δύο προκρίσεις, να πάει στους ομίλους. Να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει το κύπελλο, να δούμε μπαλάρα και πρώτη-πρώτη να βγούμε και να πούμε. Κάναμε μεγάλο λάθος. Φίλε, είχες απόλυτο δίκιο. Μεγάλε, είσαι προπονητάρα και εμείς βιαστήκαμε να σε κρίνουμε σε μια χρονιά που βρήκες πολλά εμπόδια, που πήγαν όλα στραβά, που σου ήρθαν όλα ανάποδα. Που δεν σου είχαν πάρει αυτά που ήθελες, που είχες τι να φέρεις των βαθμών, τα δικαστικά, το ψυχολογικό, τα αδελτία, το ένα το άλλο. Με όλο μας το είναι. Θέλω να το, πραγματικά αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Εδώ τουλάχιστον από μένα, είδατε, σας τα έλεγα εγώ, δικαιώθηκα για τον τάδε, ποσός με ενδιαφέρει, ουδόλος. Ούτε ένα δράμι δεν θέλω. Καμία δικαίωση, δεν ψάχνω. Καμία επιβεβαίωση, κανένας εξυπνακισμός για να πούμε ότι να ρε σας το είχα πει εγώ, αυτό το είχα πει εγώ. Ούτε καν με νοιάζει, ούτε καν. Οι παλιοί ακροατές το ξέρετε. Το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει. Θέλω πανηγυρικά να μας εκθέσει ο τύπος. Πανηγυρικά. Όπως πανηγυρικά μας εξέθεσε η Αλεπού από τη Ρουμανία. Ασχέτως που στο τέλος νιώθω ότι μας πρόδωσε, θα το λέω, κάθε μέρα θα το λέω εγώ. Ακόμα και όταν γυρίσει τον ΠΑΟΚ, και θα γυρίσει τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Να το έχετε υπόψη σας. Αυτό στο σχόλιο, γιατί έχω πολλά μηνύματα για τον προπονητή. Συγγνώμη αν κουράζω κάποιος που λέω κάθε μέρα την άποψή μου, αλλά έρχονται ερωτήματα. Δεν μας ακούν όλοι κάθε μέρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν έχω βεβαιότητα ότι μπορεί να το γυρίσει, αλλά με όλο μου το είναι, το επιθυμώ. Αυτό που λέγαμε και για τον Ρασβάν όταν ανέλαβε, που φίλε, μπορείς, γιατί στην αρχή θυμάστε. Από γκέλα σε γκέλα. Και λέγαμε, γύρισε το. Αν το γυρίσει, πρώτοι θα σε γυρωτήσουμε. Θα ακούσει το όνομά σου, θα σε αποθεώσουμε, θα γίνουμε ένα μαζί σου. Ασχέτως που είπα, στο τέλος προδοσία. Έτσι. Τώρα, στο θέμα Πρίγιοβιτς που ρωτάει η Σοφία και ο Δημήτρης. Έχει έρθει μήνυμα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μας κράτησε σε πολύ δύσκολες εποχές. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτή η χρονιά μαζί τη ζήσαμε, παιδιά. Εγώ δεν είμαι σε μια άλλη. Σε έναν ουρανοξύστη, ας πούμε. Στις Μπαχάμες, σε μια παραλία, μαζί το ζήσαμε όλο αυτό και εμείς μεγαλώνουμε παιδιά και εμείς έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους φόβους, έτσι, μαζί, φάγαμε όλη τη στενοχώρια για το πρόσωπο της ομάδας, για τους αποκλεισμούς, για από την αρχή με την φυγή του προπονητή που καταλάβαμε τι θα γίνει, έτσι, τη στιγμή που έφυγε, από τον αποκλεισμό από τον Λεχρίτη αυτόν από την Αγγλία, τον διαιτητή που έτσι θελικά με πέταξε έξω από τον Άγιαξ. Από την απογοήτευση μετά από τη Σλάβια που ήταν τραγικός αποκλεισμός ανεπίτρεπτος. Έτσι, και μετά όλα τα άλλα, σιγά σιγά που η ομάδα έχασε την ισορροπία της, έχασε το μέταλλό της, έχασε την αυτοπεποίθησή της, πήγε από γκέλα σε γκέλα, έχασε τα ντέρμπι και μας έχασε όλους τους στόχους στο τέλος. Έτσι, αν κάποιος από εσάς νιώθει την ανάγκη να πανηγυρίσει για τη δεύτερη θέση, λυπάμαι, δεν θα με βρει σύμφωνο. Τις γαμές ξέχασα. Ναι, βέβαια, λογικό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγουμε. Αυτό για τον Πρίγιοβιτς. Αν ρωτάς εμένα προσωπικά, εγώ τον θέλω τον Πρίγιοβιτς
χωρίς να σκεφτώ τίποτα άλλο. Τέτοιο παίχτη δεν έχω. Τώρα, μπαίνουν αστερίσκοι μετά βέβαια. Μπαίνουν αν. Αν είναι αυτός που πρέπει, δηλαδή θεωρώ ότι μετά από το ποδοσφαιρικό νεκροταφείο στο οποίο πήγε και περιέφερε τον εαυτό του, γεμίζοντας βέβαια με τεράστια ποσά τους λογαριασμούς τους, ποδοσφαιρικά νομίζω ότι πρέπει να ήταν σε λίθαργο. Στο ψυγείο. Στο πουθενά. Άρα, ο Πρίγιοβιτς που ξέραμε τώρα, αν δεν θα είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο, μπορεί να είναι το πρώτο μήνα. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν τον πάρω για 10 μέρες. Τον Πρίγιοβιτς δεν τον παίρνω για ένα μάτς. Παστελωτής με την ικανότητα του Κοτσίδα στο ρόστερ μου, ελάχιστες φορές υπήρχε στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα, εννοείται ότι τον θέλω πίσω. Εννοείται ότι τον θέλω. Τώρα, αν ο προπονητής θα προσαρμόσει το παιχνίδι, αν ο ίδιος. Και εννοείται όχι με τα αυτά λεφτά, δηλαδή επειδή έπαιρνα 4 εκεί, εδώ θα πάρω 2. Ναι! Καλημέρα, Κουσί! Εσύ θα κλείσεις, Χατσάπη! Εσύ κλείνεις! Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Μετά Χριστού προφήτες όλοι γίνονται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάρει έναν ηγέτη τώρα, χθες, αύριο να τον πάρει, να τον βάλει στην ομάδα να παίζει μπάλα ηγέτη. Να σου πω κάτι. Δεκάρι. Μπράβο. Έναν ηγέτη, όταν παίρνει την μπάλα ο ηγέτη στο κέντρο, να ξέρουν πού παίζουν τα ακραία μπά και τα χαφ. Ναι. Να σου πω κάτι. Όταν ο Πιερικός είχε την ομαδάρα, όταν έπαιρνε ο Φουλίδης την μπάλα, ξέρανε πού πηγαίνανε όλοι τους. Ναι. Δεν επιτρέπεται αυτά να γίνονται με τον Ιβάν Σαββίδη, αγαπητέ μου Κωστή. Ναι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Χασάπη μου. Σε φιλώ. Να ξυπνήσουν πρωτού να είναι αργά. Σε φιλώ. Γεια σου, φιλιά στην καρίτσα. Φιλιά στην καρίτσα. Γεια σου, Χασάπη μου. Εδώ, παιδιά. Έτσι. Μαζί. Θα τα περάσουμε όμορφα και ωραία. Όμορφα και υπέροχα. Θα τα συζητάμε αυτές τις μέρες μέχρι να φύγουμε άδεια. Να ξέρετε ένα πράγμα πριν φύγω. Σας λέω πριν έρθουν τα παιδιά. Κόλκας Μπατμανίδης, μάλλον ο Σταύρος λείπει άδεια, μόνο ο Μπάμπης θα είναι. Ένα πράγμα μόνο. Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σήμερα πρέπει κιόλας να βγει και να πει αυτός είναι ο προπονητής ή ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φερέιρα για όλα, πάμε αλλού. Έτσι, γρήγορα οι παίχτες, γρήγορα ο αρχηγυμναστής, γρήγορα το επιτελείο, το ιατρικό, όλα θα τρέξουν, πρέπει να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν το περιθώριο. Δεν έχουμε το περιθώριο των 40 ημερών, των 50 ημερών. Υπάρχει αγώνας σε 34 μέρες. Σας φιλώ γλυκά. Ευχαριστώ και σήμερα. Συγχωρέστε μας τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε σήμερα με τον υπολογιστή, με το σύστημα εδώ που είχε κολλήσει, με τα χαλιά μας, με το 21 χρόνια. Πρώτη μέρα σήμερα, πρώτη φορά που δεν έπαιξε το Muppet Show στην αρχή. Χριστέ μου. Αυτά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Εννοείται όμορφα και ωραία. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye. Ζουμουσού λέμε.